Χιλικά τα κόκκινα στοιχιώνουν το μυαλό μου. Μια κατακόκκινη βελούδινη φωτιά. Να προσπεράσω θα πρέπει, αν θέλω το καλό μου. Μα του έρωτα καρφώθηκε γερά η σαϊτιά. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, αφού η αγάπη μου είναι καταδικασμένη. Είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί, διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Μπορεί εμένα να θεωρούσε η Δεσπούλα μαύρο πρόβατο, αλλά κι άλλο μέλος της οικογένειας έμελε να τη βασανίσει. Ο Παύλος. Ο διάδοχος, όπως τον αποκαλούσε. Από μικρός αψήφισε τη μητρική κυριαρχία και όχι μόνο εκδήλωσε προοδευτικές πολιτικές αντιλήψεις, αν είναι δυνατόν ένας μεταξάς, αλλά αψήφισε και την οικογενειακή παράδοση, που τον ήθελε συνέχεια του πατέρα του, φιλόλογο και διευθυντή του Δηληγιάννη Παρθεναγωγείου. Έπρεπε να του έχει πήξει τα λογιά από τότε που ήταν μικρό, γιατί πάντα ξεροκέφαλε τον και αντίθασο. Αλλά εσύ δεν έχει πήγμη, και καιρό φτάσαμε τώρα. Αποφάσισε, λέει, να μην σπουδάσει φιλόλογο και να μην γίνει διευθυντή του Παρθεναγωγείου. Από πού και σπου αποφάσισε. Σε αυτό το σπίτι αποφασίζει εσύ. Εγώ. Από πότε. Εσύ δεν είσαι αρχηγός της οικογένειας. Σήκω. Σήκω να διευθύνεις το σπίτι. Τι πανέστος είσαι. Συμβαίνω σε μία και τέρατα δίπλα σου. Τι να κάνω κι εγώ μια αδύναμη γυναίκα. Σήκω. Σήκω. Πάρε θέση. Κάτσε. Κάτσε, βέ, Σπούλα. Οχ, τι ωραία είναι. Χαράματα. Τι κρύφα το μουρμούρα είναι αυτή. Μάτι δεν μ' άφησες να κλείσω. Πώς θα διδάξω τα κορίτσια σήμερα. Θα με πάρει ύπνο στην τάξη. Πώς θα διδάξεις σήμερα, σκέφτεσαι, Μίμη. Αυτό ήταν πάντα το πρόβλημά σου. Ότι ήσουν κοντόφθαλμος. Σκεφτόσου πάντα το λίγο μετά και όχι μακροπρόθεσμα το πολύ μετά. Δεν με βλέπω να ζω πολύ μετά, Δεσπούλα. Με τέτοιες κακουχίες που περνάω, άμα δεν κλείνω μάτι. Ναι, βγάλαμε και κρινιάρα τώρα. Που βλέπω την καταστροφή να έρχεται και θέλω να την προλάβω. Μα ποια καταστροφή. Μια κουβέντα είπε στα νεύρα του. Εγώ νομίζω ότι το έκανε έτσι για να μας πικάρει. Είναι παιδί ακόμα. Έχει παραταταμένη εφηβεία. Μας πηγαίνει κόντρα έτσι για να μας πηγαίνει κόντρα. Έτσι νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Αν πάρει κιόλα το χαρακτήρα σου και θέλει να κάνει πάντα το δικό του. Θέλω εγώ να κάνω το δικό μου. Πάντα. Σήκω. Νύψου, σκουπίσου, ντύσου. Θα του μιλήσεις τώρα. Όχι, όχι, όχι τώρα. Είναι πολύ πρωί, θα κοιμάται τώρα. Θα τον περιμένουμε. Μόλις ξυπνήσει θα τον αρπάξεις. Κάτσε! Έχω συστήνει τα νύχια σου στη σάρκα μου! Κάνε κάτι, Μίμη, θα τρελαθώ! Το Δεληγιάννη θα πέσει στα χέρια αυτήν. Φωνάω! Τι έγινε, πέρασε ο Κυρδήμος με την κουδούνα. Δεν τον άκουσα. Ούτε εγώ. Χάσαμε το πρωινό. Πού είναι η μαρμελάδα? Ησύχασε, Θεόνη. Εγώ είμαι. Θέλω κάτι να σου πω. Να πάτε αλλού να τα πείτε. Θέλω να κοιμηθώ στο και 5 και 10 λεπτάκια ακόμη. Κι εγώ. Σοκολάτα. Έλα, 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 έλα. Ηλίθιες. Τι έπαθες πρωί πρωί? Εσύ ζυπναρού. Θεόνη, δεν έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα. Συνέχεια τριγύρισε στο μυαλό μου η εικόνα του γιού του κυρίου διευθυντή που φυλάγε την παρακατιανή. Πότε τη φίλησε? Τους είδε στο δασάκι? Ποιο δασάκι? Στην εκδρομή. Προς τα Σεούλους δεν τη φίλησε όταν την έβγαλε από τη λίμνη. Μα αυτό ήταν το φίλο της ζωής. Φίλη ήταν πάντως. Θα ήθελα να το δώσει και σε μένα. Εντάξει,
Μπορεί ο πατέρας του να μην έχει τόσα λεφτά όσα έχει ο μπαμπάς, αλλά δεν είναι και κανένας τελευταίος. Διευθυντής είναι. Η Αλίκη του πέφτει πολύ φτωχιά, δεν είναι της τάξης του, δεν έχει καμιά ελπίδα. Εγώ δεν ξέρω αν τον βλέπω σοβαρά από τώρα, αλλά αυτό το φιλί το θέλω. Ας πάρω πρώτα αυτό το φιλί και μετά αποφασίζω τι θα κάνω. Τι λες κι εσύ, Θεόνη? 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 Θεόνη, ξύπνα! Καλέ, γιατί μιλάτε με νοήματα? Κοφάλαλοι είσαστε. Πάψε και εσύ δούλα. Θες να ξέρεις όλα? Πρωί-πρωί, μην τυχόν και δεν με αποπάρετε. Πήγαινε σουλτάνα τώρα στο Παρθεναγωγείο. Εμείς δεν θα σε χρειαστούμε άλλο εδώ. Μάλιστα. Πηγαίνω γιατί περιμένω και το Μιλωνά να με φέρει το αλεύρι να κάνουμε ψωμί. Απ' εχθές έπρεπε να με το είχε φέρει. Αυτός ο καινούριος λίγο χασομέρης με φαίνεται. Μιλήστε του κι εσείς, κύριε Μίμη. Έχει αλλού πρώτα να μιλήσει ο κύριος Μίμης. Πήγαινε. Πήγαινε, καλή μου, πήγαινε. Πάνω. Εσύ βρε θύε, τι κάνεις? Θέλω να παίξω κι εγώ αυτό που παίζετε. Δεν παίζουνε, θύε. Η μαμά και η γιαγιά λένε στον μπαμπά να μου μιλήσει. Πες μου, πατέρα, τι θες να μου πεις, ακούω. Ένα παιδί μου, είπες μια κουβέντα χθες που μας πίκρανε, μας πλήγωσε, Παύλο μου. Εγώ βέβαια κατάλαβα ότι το είπες εμβρασμό, έτσι στα νεύρα σου, και καθησύχασα τη μητέρα σου. Της λέω, αλλιώς θα τα πει ο Παύλος μας σήμερα. Παύλο μας. Όχι. Ό,τι είπα χθες ισχύει. Εγώ δεν συνηθίζω να λέω και να ξελέω. Ισχύει ότι δεν θέλεις να σπουδάσεις φιλόλογος? Φιλόλογος. Ισχύει ότι δεν θα κληρονομήσεις το Δελιγιάννιο? Το Δελιγιάννιο. Ναι, ισχύει και πάρτε το απόφαση. Εγώ πηγαίνω στη βιβλιοθήκη να διαβάσω. Μίμη. Μίμη. Τον άκουσες? Τον άκουσες? Τον άκουσα, κουφός είμαι. Και θα τα αφήσεις έτσι? Έτσι? Όχι, δεν θα τα αφήσω έτσι. Πάω να του μιλήσω. Παύλο, σου μιλάει ο πατέρα σου! Όχι, πατέρα. Τι όχι? Όχι, δεν το κάνω από πείσμα. Απλά δεν θέλω να γίνω φιλόλογος. Δεν μου πάει. Από καιρό ονειρεύομαι να γίνω κάτι άλλο. Και χθες που έσωσα τη ζωή της Αλίκης, το επιβεβαίωσα και μέσα μου. Θες να γίνεις γιατρός? Ακριβώς, πατέρα. Μέσω της ιατρικής αισθάνομαι ότι θα επιτελέσω λειτουργήμα. Μα και ο εκπαιδευτικός λειτουργήμα επιτελεί, αγόρι μου. Μπορεί να μην σώσει ζωές, αλλά σώσει ψυχές. Ας πούμε, διδάσκοντας ποίηση, ανασύρεις μέσα από τον άνθρωπο τα πιο σπάνια, τα πιο βαθιά, τα πιο ανώτερα συναισθήματα. Ναι, και αφού τελειώσει το Δελιγιάννιο, πατέρα, αυτά τα ανώτερα συναισθήματα τα κάνουν σου τζουκάκια. Τι θες να πεις με αυτό? Ότι τις πρόχνεται να γίνουν νοικοκυρές. Αυτό που είπες για τις νοικοκυρές είναι μέγα λάθος. Ποιος σου είπε ότι οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν μόνο το ψάρι, το Σολομό, και όχι και το Σολομό, τον εθνικό μας ποιητή, ας πούμε? Μάθε λοιπόν ότι οι νοικοκυρές πρέπει να είναι ιδιαζόντως καλλιεργημένες και εκλεπτισμένες, για να μπορούν να σταθούν άξια πίσω από τον άντρα τους. Πίσω? Είπες πίσω? Ναι. Γι' αυτό τις προετοιμάζετε. Λοιπόν, εμένα αυτό το πίσω δεν με αφορά. Θέλω η γυναίκα που θα πάρω να στέκεται δίπλα μου, ίση με μένα. Ίση? Ποιος τα μαθαίνει αυτά? Η φεμινίστρια, η θεία σου? Πολύ σκεπτόμενοι άνθρωποι τα πρεσβεύουν, όχι μόνο η θεία μου. Αναρχικοί τα πρεσβεύουν αυτά, αγόρι μου. Αναρχικοί που θέλουν να καταστρέψουν τη δομή της οικογένειας και της κοινωνίας. Ρε εσύ, άκουσε με καλά. Η γυναίκα δεν γεννήθηκε ίση με τον άντρα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ. Και από ένα πλευρουδάκι του έπλασε και την Εύα. Εσύ θες να σου υψώνει φωνή ένα παΐδι? Λοιπόν, αυτό που με τρελαίνει με σένα, ρε πατέρα, είναι αυτή η αντίφαση της ζωής σου. Απ' τη μία τα λες και τα πιστεύεις, μάλιστα, και απ' την άλλη κάθεσαι σούζα μπροστά στη μαμά. Ποιο κάθε σούζα? Τι ήταν αυτό που σου στόμισε τώρα, παιδί μου? Την αλήθεια. Ουσιαστικά η μάνα φοράει τα παντελόνια στο σπίτι. Πώς το πεις αυτό που είπες, είναι πολύ βαρύ. Να ανακαλέσεις αμέσως. Όχι, ρε πατέρα. Αφού θες να ζεις με στο ψέμα σου, ζήσε. Εγώ πάντως λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Έλα εδώ. Έλα εδώ, κάνεις λάθος. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Κάνεις λάθος, Παύλο. Εξευτελείς την. Ζήτω, ζήτω η πατρίς μας, η γλυκιά μας η Ελλάς. Αυτό το άσμα άκουσα και το γιο μου να το μουρμουρίζει. Θα τους το μάθανε στην Αιών. Είναι από τα τραγούδια που πρέπει και εγώ να μάθω να διδάσκω στις μαθήτριες. Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο, μόνο τέτοια τραγούδια πρέπει να τις μαθαίνω. Αμάν πια με αυτές τις εγκυκλίους. Καλημέρα. Καλημέρα. Bonjour. Δεν είναι ανάγκη να τις ακολουθούμε και κατά γράμμα.
Βέβαια θα μου πείτε έχουν γεμίσει τα ξερονήσια από καθηγητές που δεν τις ακολουθούν. Φυρί, φυρί, το πάτε δεσποινής μου να σας στείλουν και εσάς διακοπούλες. Ω, cher Zoe, πόσο θα ήθελα να πάμε μαζί. Πού στα ξερονήσια? Με oui, j'adore les îles, λατρεύω τα νησιά. Αλλά τα καλοκαίρια δεν φεύγω ποτέ. Μην έρθει μου ο Πασκαλής και δεν με βρει. Τόσα χρόνια τον περιμένω και εγώ θα πάω να λιαστώ σε μια παραλία και θα τον χάσω. Ω, νο, 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 δεν θα το κάνω ποτέ. Μισώσω και πάω, σαν μπεκλαβή. Αδίκως εξανίστασε, καλή μου. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα νησιά, καλύτερα μη σώσεις και πας. Γιατί τι έχει, κουνούπια, de moustique? Όχι, de moustique δεν έχει. Αλλά ας τα αφήσουμε καλύτερα. Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλημέρα. Bonjour, monsieur Rodolphe. Άσε τι συνέβη χθες. Έχει σημασία, πρέπει να μ' εξηγήσεις. Τι εννοείς, εγώ λέω για χθες που δεν μπόρεσα να έρθω. Δεν μπόρεσες, δεν ήθελες, τι κι αν σε περίμενα σαν ηλίθιος. Δικαίωμά σου να μετανιώσεις και να μην έρθεις. Τι να μετανιώσω? Αυτές οι κυκλοθυμίες με τον εραστόν. Εμείς είμαστε φίλοι. Θα έστεινα ποτέ το φίλο μου αν δεν υπήρχε σοβαρός λόγος. Χθες το βράδυ ήρθε ο κύριος διευθυντής και μόλις κατάλαβε ότι θέλω να βγω έξω, μου απαγόρευσε την έξοδο. Γιατί λέει ανήπαντρες γυναίκες και δύο δασκάλες δεν πρέπει να κυκλοφορούν μόνες τη νύχτα. Και εσύ ανυπότακτη τον άκουσες. Εσύ που παριστάνεις πως δεν σηκώνεις μύγα στο σπάθι σου. Είπα μια φορά να κάνω πίσω γιατί ήταν τεταμένα τα πνεύματα. Εμένα πάλι μου πέρασε από το μυαλό ότι το έκανες για να με στήσεις. Να περιμένω. Κλασικό γυναικείο νάζι. Και για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσω ένα κλασικό γυναικείο νάζι? Ειδικά σε σένα. Η γυναικεία φιλαρέσκεια είναι ένας λόγος. Κάποιες θέλουν να αρέσουν σε όλους. Αυτή τη γνώμη για μένα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος πια να μιλάμε. Ποιος ο Φασίλ, Μαντμουαζέλ Ζουή? Σαν να τα τσουκρίσετε, συνάδελφε με τη συνάδελφο. Πώς έτσι, αφού είστε ιδίων αντιλήψεων. Είστε και περίεργοι και κουτσομπόλιδες. Ορίστε, εξαιτίας σου καθυστέρησα. Πηγαίνω να διδάξω και καθυστερημένους και επικραμμένους. Πάρ το πίσω αυτό που είπες. Όχι, η μαμά σε κάνει ό,τι θέλει. Μην το ξαναπείς αυτό. Τουλάχιστον όχι δυνατά έχεις ακούσει. Θα έρθει άραγε σήμερα. Κάθε μέρα έρχεται. Και περνάει υποχρεωτικά από εδώ για να πάει στη βιβλιοθήκη. Θα το κάνεις. Θα το κάνω. Γιατί μοιάζει με τον Γκάρι Κούπερ. Σβήνω. Κύριε Πάπα, βοήθεια. Υποθύμησε. Σώστε την. Ξέρετε εσείς. Τι έπαθε, μήπως είναι νηστική? Δεν ξέρω. Ξαφνικά σωριάστηκε. Δεν της δίνετε. Τι? Τι θα της κάνετε? Θα προσπαθήσω να της συνεφέρω. Σιγά. Με το μαλακό πονάω. Δεν της δίνετε καλύτερα το φιλί της ζωής. Αφού συνήλθε. Χάνομαι. Χάνομαι. Να το. Πρέπει να της δώσετε το φιλί της ζωής. Όχι. Το φιλί της ζωής το δίνουν σε όποιο πνίγεται. Με χαστούκάκια συνέρχονται οι λιπόθυμοι. Άρα. Μη χτυπάτε άλλο. Αισθάνομαι καλύτερα. Χαίρομαι που βοήθησα. Άντε, καλό μάθημα. Ευχαριστούμε. Αθανασία, ρεζίλη γίναμε. Μη μου μιλάς. Τι πάθατε? Μη μπεις. Η Ελένη έκανε ότι λιποθύμησε και να της δώσει ο κύριος Παύλος το φιλί της ζωής. Και τι έγινε? Τι να γίνει? Μετάραξε στα γαστούκια επειδή το φιλί της ζωής το δίνουν όταν πνίγεσαι. Χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Τι εννοείς? Ελένη, εσύ απέτυχες. Κάνε στην άκρη τώρα. Θα δοκιμάσει μια πιο όμορφη και πιο πλούσια. Μπα, κανένα φούρνο τα γκρεμίστηκε. Τι κάνεις εσύ εδώ πρωί-πρωί? Δεν βλέπεις. Μελετάω. Ναι, πώς ξύπνησες τόσο πρωί δεν καταλαβαίνω. Εσύ συνήθως έρχεσαι κατά το μεσημεράκι. Και όχι για να μελετήσεις, αλλά για να κάνεις νταραβέρι με τα κορίτσια. Με ξύπνησαν το πρωί οι φωνές των γονιών μου. Μαλώνανε. Γιατί? Ο πατέρας μου έχει νεύρα γιατί η μάνα μου δεν του κάθεται. Σταμάτα. Τι σταμάτα? Εσύ με ρώτησες να σου πω. Συνέχεια του λέει δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη, έχω πονοκέφαλο. Και αυτός θέλει όλη την ώρα, ε. Είναι ερωτήλος, μου μοιάσε. Άντε διάβασε ρε ερωτήλε, που σου μοιάσε κιόλας. Πω πω. Τι διαβάζεις? Γεωμετρία. Γεωμετρία και ποπό δεν πάει. Τι διαβάζεις? Απ' έξω γεωμετρία είναι. Από μέσα. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Καθίστε. Πού είναι εδώ ο πρωτοθρανείο? Η Τσαρούχα και η Παπαδογιαννάκη λείπουν. Δηλαδή η χοντρή και η απέσια. Μάζεψε τη γλώσσα σου, Νίκα. Συγγνώμη. Πού είναι οι συμμαθητριές σας?
Μήπως είναι άρρωστες, ξέρει καμία? Διάβαζαν στη βιβλιοθήκη, ίσως ξεχάστηκαν. Διάβαζαν. Οι συγκεκριμένες είναι λίγο δύσκολο. Τι διάβαζαν? Λεβί, πήγαινε στη βιβλιοθήκη και αν όντως έχουν ξεχαστεί, πες τους να έρθουν. Θα πάω εγώ στη βιβλιοθήκη. Γιατί? Η Λεβί είναι λίγο αδιάθετη. Δίχη. Μάλιστα, είμαι λίγο κρυωμένη και βήχω. Μπορώ να πάω? Καλώς σου. Πήγαινε. Να, αυτό το βιβλίο είναι το καλύτερο για σένα. Θα το έλεγα μαθηματικά για χάριους. Κάτσε να βρούμε και τίποτα άλλο. Πού είναι? Δεν είναι! Σσσ! Από εκεί πίσω πρέπει να είναι. Άντε, θα το πάρεις επιτέλους απόφαση. Έχω χάσει το μισομάθημα! Πέφτω. Βοήθεια! Η Λουκία πνίγεται! Άσε, άσε. Έχουν βρει αυτό τώρα τα κορίτσια. Κάνουν ό,τι υποθυμούν γιατί θέλουν το φιλί της ζωής. Και γιατί δεν τους το δίνουμε? Φύγηκε! Φύγε καλέ εσύ! Φύγε! Ποιο φώναξε, βοή! Αρενάκι! Τσαρούχα! Τίποτα! Πώς τίποτα! Τι ήταν αυτό το καπακωτό? Η μαθήτρια από κάτω και εσύ από πάνω. Πάκι! Πνιγότανε! Και της έδωσα το φιλί της ζωής. Πνιγότανε? Πού πνιγότανε? Αν θα μου πεις, είναι πολύ βαθιά αυτή η βιβλιοθήκη. Και άμα δεν ξέρεις καλό κολύμπι, πνίγεσαι. Φύγε από το Παρθαναγωγείο, βρε. Σε κουμπί σου! Για θα σε κόψω κομματάκια! Και σένα θα σε κόψω κομματάκια. Και θα έχω πολλή δουλειά. Δεν έφταιγε μόνο ο Πάκης πατέρα. Η Παπαδογιαννάκη πνιγότανε. Όχι στη θάλασσα βέβαια, ούτε στη λίμνη. Αλλά ήπια ένα ποτήρι νερό και στραβοκατάπια. Και ο κύριος Πάκης ήρθε να της δώσει το φίλι της ζωής αντί για τον κύριο Παύλο. Αμά, για αυτού του είδους το πνίξιμο δεν χρειάζεται φίλι της ζωής. Χρειάζεται χτύπημα στην πλάτη. Θες και εσύ? Όχι. Όπως βλέπεις, Ιέ μου, και με τις μαθήτριες και με το φίλο σου είμαι πολύ αυστηρός. Όπως επίσης είμαι πολύ αυστηρός και με το άλλο πρόσωπο που ξέρεις. Και στο τονίζω αυτό, γιατί με πλήγωσαν πολύ αυτά που είπες πριν, Ιέ μου. Εγώ τα παντελόνια που φοράω τα τιμώ, Ιέ μου. Εσύ μάτσου, γιατί δεν είσαι στο μάθημά σου? Μου ζήτησε ο κύριος Παγουρέλης να φώναξω τις μαθητριές μου. Μάλιστα. Εγώ τα παντελόνια που φοράω τα τιμώ. Όλη αυτή η αναστάτωση έγινε για να κερδίσουν τα κορίτσια ένα φιλί σας, κύριε Μεταξά? Δεν ξέρω και ούτε με ενδιαφέρει. Μάλλον θέλουν να ζήσουν αυτό που έζησα, γιατί δεν ξέρουν πόσο απέσιο ήταν. Τόσο απέσιο ήταν το φιλί? Όχι. Το φιλί δεν το κατάλαβα. Η αίσθηση του πνιγμού ήταν απέσια. Γιατί νιώθεις ότι πεθαίνεις. Πάντως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Παρακαλώ. Πρέπει να επιστρέψω στο μάθημά μου. Ναι, και εγώ πρέπει να συνεχίσω τη μελέτη μου, που από εδώ και πέρα θα είναι διπλή. Γιατί? Γιατί από φυσική και χημεία δεν ξέρω τίποτα. Μέχρι τώρα προετοιμαζόμουν για φιλόλογος. Αλλάξατε κατεύθυνση. Και πού θα δώσετε? Στην ιατρική. Οπότε δεν θα είμαστε συμφοιτητές, γιατί εγώ θα δώσω στη φιλοσοφική. Μπορούμε να βλεπόμαστε όμως. Αν περάσουμε στην ίδια πόλη, βλεπόμαστε. Πρέπει να. Και εγώ πρέπει να. Αντίο. Αντίο. Αν δεν φύγεις πρώτη, δεν θα φύγω. Ναι, καλά εδώ. Ευχαρίστως. Έχεις αντιληφθεί ότι με σένα γελάνε οι συμμαθητριές σου? Δεν τους δίνω σημασία. Είναι χαζές. Όχι, εσύ είσαι χαζή. Και συγχρόνως ξεδιάντροπη, που κάνεις κόρτες στον καθηγητή σου. Δεν κάνω κάτι κακό, κύριε καθηγητά. Για να γίνει κάτι κακό, πρέπει να το θέλετε κι εσείς. Σκασμός! Τέτοιου είδους προστιχές δεν περνάνε σε μένα. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις σηματίσει για μένα, αλλά είμαι άνθρωπος πολύ αυστηρών αργών. Έχετε δουλειά? Διάλειμμα είναι καλέ. Πάρτε κι εσείς μια ανάσα. Έφερα τυρόπιτα. Φτιάχνουμε ένα από τα
χεράκι μου. Και αφού μόνο εσείς λείπατε από το γραφείο καθηγητών, είπα: κρίμα είναι ο κύριος Παγουρέλης να με δοκιμάσει την τυρόπιτά μου. Νίκα, μπορείς να πηγαίνεις. Μάλιστα, κυρία καθηγητά. Έλα, παιδί μου. Πολύ άγριος είσαι με τις μαθητριές σου. Και θα γίνω και με άλλη. Πριν από 2 λεπτά χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. Δηλαδή πήγε στο γραφείο των καθηγητών. Ναι. Δεν με βρήκες εκεί και άρχισες να με ψάχνεις. Ναι, το ομολογώ. Είσαι το πάθος μου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Τα πάθη δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτα. Άμα είναι ελεγχόμενα, δεν είναι πάθη. Μη σου είπα, μη! Μη σου είπα! Δύο λόγια σου και πρέπει να τα βάλεις καλά στο μυαλό σου. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Ο άντρας σου, όσο αφελής και να είναι, κάποια στιγμή θα τα καταλάβει όλα. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω, δεν έπρεπε να μπλέξουμε γυναίκα συναδέλφου. Τι κάνεις εκεί, καλέ? Φύγε, φύγε. Πού να πάω, αφού εσένα ψάχνω, παλιό και χαλατζή. Πιο σιγά, μη φωνάζεις. Θα φωνάζω, βρε, θα φωνάζω. Τώρα σε βάλανε οι φίλοι σου οι ασφαλίτες να παρακολουθείς και από τις κλειδαρότρυπες. Την καρέκλα, την καρέκλα. Μόνη μου. Μπράβο, Μαρίκα. Λες να μας ακούσει ο Ρουφιάνος. Ο Θεός βοηθός. Φύγε. Τα πράγματα. Την τυρόπιτα. Ένα κομματάκι, μωρό μου. Όχι τώρα. Αλλά, μωρό μου. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δουλειά σου είναι γενικών καθηκόντων και όχι γενικών παρακολουθήσεων. Δουλειά μου είναι να διαφυλάτω τις ελληνοορθόδοξες αρχές, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και αυτό που μόλις είδα διαταράσει άκρος αυτό το τρίπτυχο. Δεν καταλαβαίνω τι με λες, αλλά ο Μιλωνάς πάλι δεν ήρθε. Και θα διαταραχθεί το τρίπτυχο αλεύρι, ψωμί, γεμάτα στομάχα. Κι εγώ πρέπει τα κορίτσια μου μυστικά δεν θα τα φύγω. Τα ακούς? Τράβα να τον βρεις τώρα. Άσε με, σου λέω, να δω κάτι. Εδώ θα βγάλω λαγό. Γεια σας. Γεια σας. Εσείς είστε ο λαγός. Τι? Τίποτα, τίποτα. Σμυρναίκες πολυλογίες. Πού είναι? Ποιος? Μόνος σας ήσασταν μέσα. Ναι, γιατί ρωτάς? Γιατί περνώντας άκουσα ομιλίες. Ναι, μονολογώ όταν διορθώνω τα τετράδια. Συγχύζομαι από τα λάθη που κάνουν οι μαθητριές μου. Θα τα πούμε αργότερα. Το παράθυρο θα έφυγε. Δεν μπορεί. Τι λες, μωρέ? Καταραμένη. Εξαιτίας σου έχασα το λαγό. Αλλά θα τον πετύχω. Πού θα μου πάει? Άμα τον επετύχεις, φέρε τον μου να σαν τον κάνω στη φαδογιά. Άντε να βρεις το Μιλωνά τώρα. Πήγαινε να βρεις το Μιλωνά. Δρόμο. Άστα, έχουμε μεγάλες φασαρίες στο σπίτι, παιδί μου. Γιατί, τι συνέβη? Ο Παύλος, μου φαίνεται πως μούμιασε και βγήκε αντάρτης. Δήλωσε ευθαρσός ότι δεν θέλει να σπουδάσει φιλόλογος. Δεν θέλει να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα, του είπε. Ωχ, φαντάζομαι, Τούρκος θα γίνει ο κύριος διευθυντής. Ποιο Τουρκάλες γίνανε οι γνωστές. Φρενιάσανε κυριολεκτικά. Φοβούνται μην αφήσω σε σένα το παρθεναγωγείο που είσαι καθηγήτρια. Καταρχάς, αυτό το θα τα αφήσω σε σένα δεν θέλω να τα ακούω καθόλου. Είσαι πολύ νέος ακόμα. Και πραγματικά, θείο μου, εύχομαι για πολλά πολλά χρόνια ακόμα να είσαι ευτυχισμένος, υγιής και να ζωγραφίζεις πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου. Και επειδή πιστεύω πως με αγαπάς αληθινά, θα αφήσω σε σένα το παρθεναγωγείο. Θείε, σταμάτα, είναι γρουσουζιά να το λες αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόθεσή σου. Αλλά εγώ το παρθεναγωγείο έτσι κι αλλιώς δεν το θέλω. Η ιδέα της ιδιοκτησίας είναι καταπιεστική. Άλλωστε, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο μεθαύριο. Και με φαντάζεσαι διευθύντρια στο παρθεναγωγείο? Εδώ και οι τείχοι ακόμα έχουν ποτιστεί από το post verba verbera. Και όποιος διευθυντής σκεφτεί να το αλλάξει αυτό, θα πέσουν οι τείχοι και θα τον πλακώσουν. Τι έγινε? Νόμιζα πως κάποιος είναι. Post verba verbera, Σωτηράκη! Έτσι θα τις πω τις λάμιας. Χρόνια θέλω να τις το πω. Αλλά κάθε φορά που τη βλέπω, κόβομαι. Όχι, δεν φοβάμαι. Είναι ότι... ότι και εγώ ξέρω τι είναι. Τι? Πήρε τον αέρα από την αρχή. Πιθανόν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι λιγόστεψε ο αέρας από τότε που παντρευτήκαμε. Δεν ξέρω, Σωτηράκη. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι πνίγομαι,
ότι δεν μπορώ να ξανά. Μίμη! Για μάσκα οξυγόνου! Τι έχεις, ο Παύλος, σε σύγχυσε και αυτό σου δημιουργεί αναπνευστικά προβλήματα. Ηρέμησε, αγάπη μου. Εγώ είμαι δίπλα σου τώρα. Το οξυγόνο σου. Αυτά ακριβώς έλεγα πριν από λίγο στο Σωτηράκι. Και πώς από εδώ οξυγόνο? Τι πώς από εδώ? Για να μάθω. Σαν αμένα κάρβουνα είναι. Τι έκανες με το γιο σου? Μόλις τον πότισα. Τι, τσακωθήκατε? Του έριξες νερό στη μούρη? Ελπίζω μην τον έκανες μουσκεμα, γιατί έχει περάσει οξία πνευμονία. Ο Σωτηράκης. Ο διάδοχος. Η σχέση μας είναι ο πύργος Βαβέλ. Του άλλαξε γνώμη τελικά του Παύλου. Θα γίνει φιλόλογος. Θα γίνει γιατρός. Τι, γιατρός? Δεν είναι και τόσο επιλήψιμο το γιατρός, Δεσπούλα. Οτιδήποτε άλλο εκτός από εκπαιδευτικός είναι. Μέχρι μαθηματικός το επιτρέπουμε. Ή θρησκευτικός. Άντε, καθηγήτρια οικοκυρικών. Το ριζικό του είναι τούτο εδώ το σχολείο. Εδώ θα ζήσει για πάντα και θα διδάσκει. Δεν μπορούμε να τον υποχρεώσουμε κιόλας, Δεσπούλα. Αν μπορούμε, λέει. Πού είναι στη βιβλιοθήκη? Πάω να του μιλήσω. Σαν καλή γονείς οφείλουμε να το σπρώξουμε στο συμφέρον μας. Μου. Του. Δεσπούλα, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να μας ακούσει όλο το παθεναγωγείο. Δεν θέλω φωνές και δεν θέλω σκηνές. Άσε, θα προσπαθήσω να το μεταπίσω εγώ, με το μαλακό. Γιατί με το μαλακό? Γιατί δεν τον αγριεύεις? Μόνο σε μένα ξέρεις να κάνεις τον άγριο. Εξαντλείς όλη σου τη βαρβαρότητα σε μια ανυπεράσπιστη γυναίκα. Όχι και ανυπεράσπιστη εσύ, Δεσπούλα. Εσύ πρέπει να είσαι ο λόγος που ο Χίτλερ δεν αποφασίζει να εισβάλλει στην Ελλάδα. Άσε τα αστεία, Μίμη. Πάω σπίτι. Μη γυρίσεις αν δεν του έχεις γυρίσει τα μυαλά. Μίμη, θα το πω σπαρτιάτικα. Ήταν η επιτάς. Στο τάς με βλέπω. Καλημέρα, κύριε Παγκουρέλη. Καλημέρα, κυρία Πολεξανή. Είστε καλά? Πώς μπορεί να είναι καλά μια μάνα όταν δεν είναι καλά το παιδί της? Όλα μου το αδικούνε, το γλυκό μου, το καλό μου. Μα ποιος? Όλοι. Ο κύριος Μεταξάς σήμερα τον επέπληξε και τον έδιωξε από το σχολείο γιατί, λέει, προσπάθησε να φιλήσει μια μαθήτρια. Μα τι φταίει αυτός που είναι ωραίος και οι μικρές του ρίχνονται? Ξέρετε τι είναι αυτές? Κάτι ξέρω κι εγώ. Γι' αυτό ήρθα εδώ στον κύριο Μεταξά. Να διαμαρτυρηθώ για το σπλάχνο μου. Αχ, κύριε Παγκουρέλη, μια και σας πέτυχα. Έχω χάσει τα μέτρα σας και δεν μπορώ να σας ράψω εκείνο το παντελόνι που θέλατε. Ωραία, θα περάσω από το σπίτι. Όχι καλέ. Εγώ έχω πάντα μια μεζούρα μαζί μου. Για δύο πράγματα μπορώ να πενευθώ. Ότι είμαι καλή μοδίστρα και καλή μάνα. Μισό λεπτό να σας πάρω μέτρα. Όχι και στο διάδρομο που περνάνε οι μαθήτριες. Πάμε καλύτερα στη βιβλιοθήκη. Παρακαλώ. Όπα, αυτό το σκυφάδο θα το φάμε τελικά. Γεια σου, Παύλο, αγόρι μου, διαβάζεις? Δεν θα σε ενοχλήσουμε καθόλου. Δύο λεπτάκια μόνο, γιατί θέλω να πάρω τα μέτρα του κυρίου Παγκουρέλη, επειδή του φτιάχνω ένα παντελόνι. Γεια σου, Παύλο. Εντάξει, με την ησυχία σας. Για να δούμε μέση. Είναι η πρώτη φορά που θα μου ράψετε. Θα ελπίζω να μου το κάνετε καλό. Είμαι η καλύτερη στην πόλη σε αυτή τη δουλειά. Το ξέρω ότι το κάνεις καλά. Μου το είπαν όλοι. Γι' αυτό είμαι και η πιο ακριβή. Πού, Σόδομα και Γόμορα. Δήμο. Κύριε Χουρμούζη, αν έχετε σκοπό να μπείτε στη βιβλιοθήκη, μην μπείτε, γιατί αυτή τη στιγμή μέσα στη βιβλιοθήκη γίνονται σημεία και τέρατα. Μη μου πεις πάλι για κομμουνιστικές συνωμοσίες. Σίγουρα θα πρέπει να είναι και κομμουνίστρια, αφού είναι τόσο ξετσίποτη. Ποια? Μια που δεν την έπιανε το μάτι μου. Τι? Ω! Πάπα! Κοραδιστή! Τους πέτυχα κι αλλού. Και αυτός της έλεγε ότι δεν έπρεπε να μπλέξει με γυναίκα καθηγητή. Και αυτή, φαίνεται, του κάνει τα κόλπα της μετά και μετά του ξανατυλίγει. Και από ό,τι άκουσα, θα πρέπει να έχουν χρυσοπληρώσει τα κόλπα της πολλοί συμπολίτες μας. Καλά δεν είχα ψηλιαστεί εγώ την κυρία Πολυξένη, γιατί και εμένα με είχε κοιτάξει πράστικα καλά δύο φορές. Α, δεν είναι όλες οι γυναίκες σαν το μαρικάκι μου, που είναι βράχος ηθικής. Πρέπει να το πούμε στον κύριο Ματθαίο. Βέβαια. Είναι τραγικό για έναν άντρα να μην ξέρει τι γίνεται πίσω από την πλάτη του.
Γιατί έχουμε παλαιά και καινή διαθήκη τσαρούχα? Γιατί? Εσύ δεν μου πεις γιατί, εσύ εξετάζεσαι. Στην αρχή ο Θεός έκανε τη παλαιά διαθήκη, δηλαδή τη διαθήκη του, αλλά μετά το μετάνιωσε και έκανε μια καινούρια. Σιωπήθηκες μου! Και ποιο συμβολογράφο πήρε για να του κάνει τις διαθήκες του τσαρούχα? Τον Αβραάμ. Ο Νόε ήταν ο συμβολογράφος. Ούτε. Κύριε Μαργαρίτη, τους μπερδεύω αυτούς τους δύο, σας παρακαλώ. Κάτσε και το τούβλο! Σαν επίδεικτη μαθήσεως. Συγγνώμη κύριε συνάδελφε που διακόπτουμε. Αλλά είναι επίγον. Αχ βρε καημένε μου άνθρωπε, συμφορά που σε βρήκε. Τι? Τι συμβαίνει κύριε? Αμάρε βρε πιστάτη, το κοψοχόλιασες. Θα νομίζω ότι πέθανε κανένας δικός του. Θα του το φέρω εγώ με τρόπο. Τι να μου φέρεις? Τι συμβαίνει? Κοίταξε συνάδελφε. Πώς θα σου το πω τώρα? Όταν περνάς την πόρτα, σκύψε καλού κακού. Μη βρουν τα κερατά σου. Τι? Προσπάθησα να είμαι διακριτικός. Έλα που θέλουμε να σου πούμε κάτι. Εσείς, νεαρές μου, να είστε ήσυχες. Ο καθηγητής σας θα λείψει για λίγο. Μην κουνήσετε από το θρανίο σας. Δεν νομίζω ότι έχω παρεξηγήσει, αγαπητή κυρία Πολυξένη. Εσείς μάλλον έχετε παρεξηγήσει την έννοια της σοβαρότητος, εάν μου λέτε ότι είναι σοβαρός. Δυστυχώς ο ιός σας δεν λέγεται σοβαρός, δεν λέγεται κόσμιος, λέγεται σαρδανάπαλος. Όχι κύριε Μεταξά, κάνετε λάθος. Οι μικρές φταίνε, αυτές πρέπει να μαζέψετε. Βέβαια τις καταλαβαίνω και αυτές, γιατί ο γιος μου είναι ένα τρυφερό, ζουμερό αγόρι που όλες θέλουν να τον ζουπίξουν, να τον ξεφλουδίσουν και να τον δαγκώσουν. Τι λέτε κυρία Πολυξένη, συνετιστείτε λίγο. Αγόρι είναι, δεν είναι γερμάς. Ναι, αλλά για αυτές είναι ο απαγορευμένος καρπός που όταν τον βλέπουν θέλουν να αμαρτήσουν. Γι' αυτό και εγώ αυτόν τον απαγορευμένο καρπό τον άρπαξα και τον πέταξα έξω από το Παρθεναγωγείο, από τον Παράδεισο. Αχ, σας παρακαλώ πολύ κύριε Διευθύντα, δώστε του μια ευκαιρία ακόμα. Δεν ξέρετε τι τρυφερό πλάσμα είναι το χρυσό μου, το καλό μου. Καλά, μην κλάψετε κιόλας. Όχι, θα κλάψω. Όταν αδικούν το παιδί μου, κλαίω. Κύριε Διευθυντά, ζητώ άδεια να επιστρέψω επιγόντως στο σπίτι. Γιατί, Ματθέ μου, τι έγινε? Εδώ είσαι ακόμα, Μιχαλίδα, πόρνη της αποκάλυψης. Τι? Ματθέ, τέλειωσες την παλιά δουλειά σου με τον ομορφωνιό και έχεις το θράσος να κυκλοφορείς ακόμα στο σχολείο με τις παρθένες. Δεν μιλάει σε μένα. Σε μένα τα λέει. Μη μου κάνεις την αθώα πρόστιχη γυναίκα. Γι' αυτό εμένα δεν μου κάθεσαι. Επειδή είσαι κουρασμένη από τον άλλο. Δεν είμαστε καλά. Ματθέ, σε παραφέρω στην τάξη. Σταγόνατα σε είδε ο Δήμος, μωρή! Σταγόνατα? Τι κάνατε, σταγόνατα? Πώς ευχότανε? Τι να σας πω, κύριε Διευθυντά, αν είναι εικόνισμα ο καβάλος του Ροδόλφου. Η καρδιά μου! Η δικιά μου! Κυρία Πολυξένη, είστε Μιχαλίδα. Σας είδα εγώ στη βιβλιοθήκη με τα ίδια μου τα μάτια. Γονατιστή μπροστά του! Δεν αντέχω άλλο, θα τη σφάξω! Ματθέ! Όχι! Είχα πάει στη βιβλιοθήκη και είχα γονατίσει για να πάρω μέτρα. Γιατί ράβω ένα παντελόνι στον κύριο Ροδόλφο να σας δείξω πως είχα γονατίσει. Να έτσι. Σηκώθηκε πάνω, κυρία μου, για τον όνομα του Θεού και της Παναγίας. Έχω και μάρτυρα, ελάτε. Ελάτε, ελάτε. Α, δεν θα διαβάσω σήμερα. Τι συμβαίνει πάλι? Γεια μου, ήσουν εδώ όλη την ώρα? Ναι, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να διαβάσω γιατί μπαινοβγαίνει συνέχεια κόσμος. Ήσουν εδώ όταν μπήκαν η κυρία Πολυξένη και ο κύριος Παγουρέλης? Ναι, εδώ ήμουν. Και τι κάνανε, παιδί μου? Τα είδες όλα με τα ματάκια σου, αθώα μου αγοράκι? Τι εννοείς τι κάνανε, πατέρα? Του έπαιρνε μέτρα για το παντελόνι. Αλήθεια? Ναι. Το ακούσατε όλοι αυτό? Το ακούσατε, κύριε Διευθυντά? Του σου, Ματθέ, ντροπή σου που πίστεψες τέτοιες συκοφαντίες για μένα. Δεν θα μου ξαναμιλήσεις ποτέ! Ποτέ! Πολυξένη, Πολυξένη! Παραπλανήθηκε! Μας παραπλάνησες όλους! Δεν σου ρουφιάνε! Μα και πριν από τη βιβλιοθήκη, τον είδα από την κρυνταρότυπα που της έλεγε.
δεν μπορώ να έχω σχέση με γυναίκα συναδέλφου. Και μόνο το ότι παραδέχεσαι ότι κοιτάς από κλειδαρότρυπες σε καθιστά αναξιόπιστο και κατάπτυστο. Χάσω από τα μάτια μου. Μη μου φέρεστε εμένα έτσι, γιατί μια μέρα ο Ιωάννης Μεταξάς θα με παρασημοφορήσει. Για την ώρα θα σε παρασημοφορήσει ο Μίμης Μεταξάς. Πάρε πέντε. Χάσω. Χάσω από τα μάτια μου. Γιατί χαιρετέ ο κόσμος. Φύγε από εδώ. Είδες η μου πυγμή που επέδειξα. Ναι, σε αυτή την περίπτωση. Στην άλλη όμως περίπτωση. Λύσαξες πια με την άλλη περίπτωση. Παρεπιπτόντως, εδώ ήταν η άλλη περίπτωση πριν από λίγο και μόλις της είπα ότι θέλεις να δώσεις ιατρική, έγινε έξαλλη. Παιδί μου, αν δεν σε μεταπίσω δεν μπορούμε να γυρίσουμε σπίτι. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Καλύτερα. Έτσι μου έρχεται πατέρα να σηκωθώ να φύγω και από το σπίτι και από την πόλη. Και πού θα πας, η μου. Θα με πάει και εμένα μαζί. Πάρε με μαζί σου. Μα καλά έγιναν τέτοιες σκηνές. Ναι, γιατί ο Σπιούνος έβαλε λόγια στο Ματθαίο. Δεν θα είχα ποτέ σχέση με παντρεμένη και δυσύζυγο συναδέλφου. Αυτό του είπα κι εγώ. Φεύγουμε. Ροδόλφη, μπορώ να σου πω? Ναι, βέβαια. Εγώ να σας αφήσω. Αντίο σας. Τα δέοντας την κυρία Μάρικα. Καιρό έχουμε να τη δούμε. Τι την είδες το πρωί που πέρασε? Δεν σε βρήκε να σου δώσει αυτή την ωραία τυρόπιτα? Κρίμα, γιατί την κάνει καταπληκτική. Δεν πειράζει. Μια άλλη φορά. Φεύγω τώρα. Αντίο σας. Αντίο. Λοιπόν. Λοιπόν. Ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη. Ήμουν απότομη το πρωί και δεν ήταν δίκαιο να σου φέρθω έτσι. Εσύ είσαι πάντοτε δίπλα μου και με υποστηρίζεις. Ίσως και εγώ ήμουν λίγο υπερβολικός. Αλλά ξέρεις, χθες το βράδυ που σε περίμενα και δεν ήρθες, ανησύχησα. Μήπως σου είχε συμβεί κάτι. Ελπίζω κάποια μέρα να υπάρχουν τηλέφωνα σε όλα τα σπίτια. Θέλεις να το κάνουμε απόψε? Να το κάνουμε. Τι να κάνουμε? Να πάμε αυτή τη νυχτερινή βόλτα στην πόλη που λέγαμε. Τι άλλο? Ναι, βέβαια. Ό,τι μου πεις, ναι, θα πω. Κατά τις 8, είναι καλά? Έγινε, φίλε μου. Εντάξει, φίλε μου. Σουλτάνα, ήρθε ο Μιλωνάς. Τα αλεύια να τα πάω όλα στην αποθήκη, να φέρω και στην κουζίνα και ένα τσουβάλι. Να φέρεις και στην κουζίνα. Έρχομαι κι εγώ, γιατί τον τελευταίο καιρό είχα σομεράει. Άιντε, κύριε Πασχάλη, επιτέλους εδέησες να έρθεις. Πόσους χρόνους θα σε περιμένουμε, γεια? Πασχαλής, μου Πασχαλής, εγώ δεν γύρισε. Έρχομαι. Όχι, ματμονζέλ, δεν καταλάβατε καλά. Τι θα πήγε κουτσαθεί ο γαϊδαρός σου, κύριε Πασχάλη, Ας τα ζαλωνώσουν ασύτασα και με το αλεύρι να μεταφέρεις. Μη με τον παταξά να κάνεις αυτό, γιατί θα πω στον διευθυντή να σε αλλάξουμε. Πάνω να ξεφορτώσω το γάιδαρο και έρχομαι. Πασχαλής, μου, να μου γύρισες. Όχι, τα ντόξενε, ατρέβονε, τα βρέμουσε, τα ντόξενε, τα ντόξενε, τα ντόξενε. Αχ, για να σε έχω καλύτερα. Χάλια σου φέρθηκε ο χρόνος. Αλλά εμένα δεν με πειράζει. Ούτε που άσπρισες, ούτε που κόντινες. Τουλάχιστον 20 πόντους. Ο μουαβά σαντιμέτρο. Ματμαζέλ, ματμαζέλ. Δεν κοντένει κανείς πάνω από 20 πόντους λόγω ηλικίας. Έχω χιασπρομάλι και κοντό, θα σ' αγαπώ, δεν με πειράζει. Φίλα με, δώσ' μου φιλιά, πολλά φιλιά. Δεν πειράζει, πού κοντού. Δεν είναι μπεζές μάτια μου, χαλβάς είναι. Ο χαζός ο Μιλωνάς ο καινούριος είναι. Πασχάλη τον λένε και τούτο, ναι. Συνωνυμία, ματμουαζέλ, απλή συνωνυμία. Και σκοβούν τίτλα. Ναι, πράγματι, τώρα που σας βλέπω, δεν είστε μου Πασχαλής. Δόξα τω Θεώ, γιατί ο Πασχαλής μου ήταν κούκλος, ενώ εσείς παχνού είσαστε πανούκλος. Θα γυρίσει όμως, δεν με πειράζει, εγώ θα περιμένω. Θα γυρίσει, γιατί είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον. Nous sommes faits l'un pour l'autre. N'est-ce pas? Oh là là. Oui. Oui, mademoiselle. Absolument. Είσαστε καλύτερα, καλή μου? Αλλιώς να μην φύγω. Non, non, ça va, ça va. Πού θα πάτε? Entrez. Καλησπέρα, ματμαζέλ. Καθυστερημένα, δυστυχώς, έμαθα από τις μαθήτριες, περνώντας από τους γειτόνες τους για να βεβαιωθώ ότι κοιμούνται στην ώρα τους, ότι σας συνέβη
Πάθατε, να μην το πω παράνοια, να μην το πω παράκουση, να το πω παρεξήγηση. Merci, είμαι καλά τώρα, monsieur Mimis. Είμαι τόσο καλά που είπα στη μαγμαζέλ Ζωή ότι δεν χρειάζεται να μείνει μαζί μου που θέλει να βγει. Πώς θα βγει? Γιατί θα βγει? Με ποιον θα βγει? Αυτό είναι δικός μου λογαριασμός. Ας μην αρχίσουμε τα ίδια, κύριε Διευθυντά. Όχι, τα ίδια θα αρχίσουμε, Δεσποινής. Είστε υποχρεωμένοι να δίνετε το καλό παράδειγμα στις μαθήτριες. Αν είπατε στις κοπέλες, αν δεν συνοδεύονται από τον πατέρα τους ή τον αδερφό τους, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους δρόμους. Αντίο. 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 Μου είπα αντίο. Φτιασιδώθηκε με τα καγιόνια της και πήρε τους δρόμους. Πού πάει? Je ne sais pas. Μην μου λέτε εμένα, je ne sais pas. Ξέρετε και παραξέρετε. Πού πάει? Μα δεν πρόλαβε να μου πει. Θα μου έλεγε, αλλά εκείνη τη στιγμή vous êtes entrés, μπήκατε. Δεν μπορούσα να αργήσω δύο λεπτά. Και εσείς ποιον φαντάζεστε ότι πάει να συναντήσει? Δεν φαντάζομαι. Ω, monsieur Mimis, μην ανησυχείτε. Η Mademoiselle Zoe δεν θα έκανε ποτέ κάτι που θα προσέβαλε το παρθεναγωγείο μας. Αυτόν πάει να συναντήσει. Pardon? Τίποτα. Τίποτα. Μα είστε πάρα πολύ εκνευρισμένος. Αλλά έχω τον τρόπο να σας ηρεμήσω. Θα σας διηγηθώ το 33ο ραντεβού με τον Πασκαλής. Αχ, ήταν πάρα πολύ αστείο να γελάσετε. Θα χορέψουμε αυτό το ερωτικό τάγκο. Έλα βρε Ροδόλφε τώρα, θα χορέψουμε μεταξύ μας ερωτικό τάγκο. Γιατί και με τους φίλους σου χορεύεις? Ναι, με τους φίλους μου χορεύω, αλλά δεν χορεύω ερωτικό τάγκο. Τότε θα τσουγκρίσουμε. Σ' υγεία μου. Να ευχηθούμε κάτι? Να πεθάνει ο Χίτλερ. Κάτι πιο προσωπικό? Ό,τι επηρεάζει το μέλλον της ανθρωπότητας, εγώ το παίρνω πολύ προσωπικά. Τρελαίνομαι όταν παθιάζεσαι. Ναι, αλλά με πλησιάζει πολύ και θα σκάσω. Τι κάνεις? Σε χαϊδεύω. Γιατί? Γιατί θέλω να δω αν μπορώ να νιώσω κάτι. Τι εννοείς? Να ξαναλειτουργήσω σαν άντρα. Για να λειτουργήσεις εσύ δηλαδή σαν άντρα, θα με φέρεις σε τέτοια μηχανία? Έλα να πάμε σε εκείνο το κουτούκι που έλεγες. Τώρα. Τώρα αμέσως. Ό,τι πεις. Μαρίκα. Ο κύριος Διευθυντής. Πώς από εδώ? Εσείς πώς από εδώ? Μόνοι σας είστε? Πού είναι ο σύζυγός σας? Είναι στο καφενείο. Και έτσι σκέφτηκα κι εγώ να επισκεφθώ την εξαδέλφη μου. Κι εγώ. Θα επισκεφτείτε την εξαδέλφη μου? Όχι βεβαίως. Σκέφτηκα να επισκεφτώ τη δική μου εξαδέλφη. Με ειδοποίησαν ότι γέννησε. Αλήθεια? Πότε? Δεν θα είναι και 10 χρονών τώρα ο Βασιλάκης. Ωραία. Να σας ζήσει. Ευχαριστώ. Άργησα πολύ να πάω. Γι' αυτό γεμάτος τύψης απόψε, ροβόλησα μέχρι τα υπεραστικά να πάρω ένα λεωφορείο να πάω στη Σκιάθο. Στη Σκιάθο μένουν. Η Σκιάθος δεν είναι νησί? Βέβαια είναι νησί. Νησί είναι βέβαια η Σκιάθος. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ καθώς ερχόμουν. Λέω, πού πας με, χαζέ. Χαζό αποκάλυψα τον εαυτό μου. Πού πας, η Σκιάθος είναι νησί, πού θα βρεις πλοίο να σε πάει? Και επέστρεφα σπίτι μου. Σας η εξαδέλφη σας που μένει? Εδώ γύρω. Πού ακριβώς εδώ γύρω? Άμα σας πω τι έπαθα. Έχω κι εγώ καιρό να επισκεφθώ την εξαδέλφη μου και ξέχασα που είναι το σπίτι της. Και έτσι επιστρέφω κι εγώ τώρα σπίτι μου. Άντε στο καλό. Κι εσείς, άντε στο καλό. Αυτό δεν είναι το σπίτι του κυρίου Παγουρέλη? Πού να ξέρω, αυτό είναι? Ναι, αυτό είναι. Είμαι βέβαιος.
Και από ό,τι βλέπω τα φωτεινά σβηστά. Ή θα κοιμάται ή θα έχουν βγει. Ποιοι έχουν βγει? Ο κύριος Παγουρένης και η γάτα του. Έχει γάτα. Δεν έχει γάτα? Γάτα μπορεί να έχει, αλλά τη βγάζει και βόλτα. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ φιλόσοφος. Δεν θα το κυκλοφορεί και λίγο το γατί? Άντε τώρα να πηγαίνετε και στο σπίτι σας. Δεν πρέπει να γυρνάτε στους δρόμους, γυναίκα, πράγμα. Τέτοια ώρα, ε. Βέβαια, σωστά. Επιστρέφω. Αντίο σας. Αντίο σας. Φεύγετε κι εσείς, ε. Ε, βέβαια, τι, εδώ θα κάτσω. Αντίο. Αντίο. Είπα να σας συνοδεύσω. Κι εγώ αυτό θα ζητούσα τώρα. Φοβάμαι πια τέτοια ώρα μόνη μου. Ε, άντε πάμε. Πάμε. Πώς να τολμήσω να σ' το πω? Τα χείλη σου είναι πόνος. Για αλλού κινήσαμε, μα φτάσαμε αλλού. Όταν αδικούν το παιδί μου, κλαίω. Κύριε Δευτά, ζητώ άδεια να επιστρέψω επιγόντως στο σπίτι. Γιατί, Ματθέ μου, τι έγινε? Εδώ είσαι ακόμα, Μιχαλίνα, πόρνη της αποκάλυψης. Τι? Ματθέ, τέλειωσες την παλιά δουλειά σου με τον ομορφωνιό και έχεις το θράσος να κυκλοφορείς ακόμα στο σχολείο με τις παρθένες? Δεν μιλάει σε μένα. Σε μένα τα λέει. Μη μου κάνεις την αθώα πρόστιχη γυναίκα. Γι' αυτό εμένα δεν μου κάθεσαι. Επειδή είσαι κουρασμένη από τον άλλον. Δεν είμαστε καλά. Παθέ, σε παραφέρω στην τάξη. Στα γόνατα σε είδω, Δήμος, μωρή. Στα γόνατα? Τι κάνατε στα γόνατα? Πού σε φώτανε? Τι να σας πω, κύριε Διευθυντά, αν είναι εικόνισμα ο καβάλος του Ροδόλφου. Η καρδιά μου. Και η δικιά μου. Κυρία Πολυξένη, είστε Μιχαλίδα. Σας είδα εγώ στη βιβλιοθήκη με τα ίδια μου τα μάτια. Γονατιστή μπροστά του. Δεν αντέχω άλλο, θα τη σφάξω. Παθέ! Όχι! Είχα πάει στη βιβλιοθήκη και είχα γονατίσει για να πάρω μέτρα. Γιατί ράβω ένα παντελόνι στον κύριο Ροδόλφο. Να σας δείξω πως είχα γονατίσει. Να, έτσι. Σηκώθητε πάνω, κυρία μου, για τον Θεό και της Παναγίας. Έχω και μάρτυρα, ελάτε. Ελάτε, ελάτε. Α, δεν θα διαβάσω σήμερα. Τι συμβαίνει πάλι? Για μου. Ήσουν εδώ όλη την ώρα? Ναι, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να διαβάσω γιατί μπαινοβγαίνει συνέχεια κόσμος. Ήσουν εδώ όταν μπήκαν η κυρία Πολυξένη και ο κύριος Παγουρέλης? Ναι, εδώ ήμουν. Και τι κάνανε, παιδί μου? Τα είδες όλα με τα ματάκια σου, αθώα μου αγοράκι? Τι εννοείς τι κάνανε, πατέρα? Το έπαιρνε μέτρα για το παντελόνι. Αλήθεια? Ναι. Το ακούσατε όλοι αυτό? Το ακούσατε, κύριε Διευθυντά? Τόσου μαθαίνε. Ντροπή σου που πίστεψες τέτοιες συκοφαντίες για μένα. Δεν θα μου ξαναμιλήσεις ποτέ! Ποτέ! Πολυξένη, Πολυξένη! Παραπλανήθηκε! Μας παραπλάνησε όλους! Δώσε σου, ρουφιάνε! Μα και πριν από τη βιβλιοθήκη, τον είδα από την κλειδαρότυπα που της έλεγε. Δεν μπορώ να έχω σχέση με γυναίκα συναδέλφου! Και μόνο το ότι παραδέχεσαι ότι κοιτάς από κλειδαρότυπες σε καθιστά αναξιόπιστο και κατάπτυστο. Χάσω από τα μάτια μου! Μη μου φέρεστε εμένα έτσι, γιατί μια μέρα ο Ιωάννης Μεταξάς θα με παρασημοφορήσει. Για την ώρα θα σε παρασημοφορήσει ο Μίμης Μεταξάς. Πάρε πέντε. Χάσω, χάσω από τα μάτια μου. Γιατί χαιρετέ ο κόσμος. Πήγε εδώ. Είδες, Ιέ μου, πυγμή που επέδειξα. Ναι, σε αυτή την περίπτωση. Στην άλλη όμως περίπτωση... Λύσαξες πια με την άλλη περίπτωση. Παρεπιπτόντος, εδώ ήταν η άλλη περίπτωση πριν από λίγο και μόλις της είπα ότι θέλεις να δώσεις ιατρική, έγινε έξαλλη. Παιδί μου, αν δεν σε μεταπίσω δεν μπορούμε να γυρίσουμε σπίτι. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Καλύτερα. Έτσι μου έρχεται, πατέρα, να σηκωθώ να φύγω και από το σπίτι και από την πόλη. Και πού θα πας, Ιέ μου? Θα με πάρεις και εμένα μαζί? Πάρε με μαζί σου. Μα καλά έγιναν τέτοιες σκηνές. Ναι, γιατί ο Σπιούνος έβαλε λόγια στο Ματθαίο. Δεν θα είχα ποτέ σχέση με παντρεμένη και δυσύζυγο συναδέλφου. Α, αυτό του είπα κι εγώ. Φεύγουμε. Ροδόλφε, μπορώ να σου πω? Ναι, βέβαια. Εγώ να σας αφήσω. Αντίο σας. Τα δέοντας την κυρία Μάρικα. Καιρό έχουμε να τη δούμε. Τι την είδες το πρωί που πέρασε? Δεν σε βρήκε να σου δώσει αυτή την ωραία τυρόπιτα? Κρίμα, γιατί την κάνει καταπληκτική. Δεν πειράζει. Μια άλλη φορά. Φεύγω τώρα. Αντίο σας. Αντίο. Λοιπόν. Λοιπόν. Ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη. Ήμουν απότομη το πρωί και δεν ήταν δίκαιο να σου φέρθω έτσι. Εσύ είσαι πάντοτε δίπλα μου και με υποστηρίζεις. Ίσως και εγώ ήμουν λίγο υπερβολικός. Αλλά ξέρεις, χθες το βράδυ που σε περίμενα και δεν ήρθες, ανησύχησα μήπως σου είχε συμβεί κάτι. Ελπίζω κάποια μέρα να υπάρχουν τηλέφωνα σε όλα τα σπίτια. Θέλεις να το κάνουμε απόψε? Να το κάνουμε.
Τι να κάνουμε? Να πάμε αυτή τη νυχτερινή βόλτα στην πόλη που λέγαμε. Τι άλλο? Ναι, ναι βέβαια. Ό,τι μου πεις, ναι θα πω. Κατά τις 8, είναι καλά? Έγινε φίλε μου. Εντάξει, φίλε μου. Σουλτάνα, ήρθε ο Μιλωνάς. Τα αλεύια να τα πάω όλα στην αποθήκη, να φέρω και στην κουζίνα κανένα τσουβάλι. Να φέρεις και στην κουζίνα. Έρχομαι κι εγώ, γιατί τον τελευταίο καιρό χασομεράει. Άιντε κύριε Πασχάλη, επιτέλους εδέησες να έρθεις. Πόσους χρόνους θα σε περιμένουμε, γεια? Πασχαλής, μου Πασχαλής, εδώ δεν γύρισε. Έρχομαι. Όχι, ματμοζέλ, δεν καταλάβατε καλά. Τι θα πει, είχε κουτσαθεί ο γαϊδαρός σου, κύριε Πασχάλη, ε? Ας τα ζαλωνώσουν ασύντασα και με το αλεύρι να μεταφέρεις. Μη με τον πατάξα να κάνεις αυτό, γιατί θα πω στον διευθυντή να σε αλλάξουμε. Πάνω, ξεφορτώσω το γάιδαρο και έρχομαι. Πασχαλής, ναι? Πασχαλής μου, να μου γύρισες. Όχι, τα τόξε, να τρέχονται, τα βρέμουσε, τα τόξε, τα τόξε, τα τόξε. Αχ, για να σε έχω καλύτερα. Χάλια σου φέρθηκε ο χρόνος. Αλλά εμένα δεν με πειράζει, ούτε που άσπρισες, ούτε που κόντινες. Τουλάχιστον 20 πόντους, ο μουέβας ότι μέτρο. Ματμαζέλ, ματμαζέλ, δεν κοντένει κανείς πάνω από 20 πόντους λόγω ηλικίας. Έχω και ασπρομάλι και κοντό, θα σ' αγαπώ, δεν με πειράζει. Φίλα με, δώσ' μου φιλιά, πολλά φιλιά. Δεν πειζε, φουκούντου. Δεν είναι μπεζες μάτια μου, χαλβάς είναι. Ο χαζός, ο Μιλωνάς, ο καινούριος είναι. Πασχάλη τον λένε και τούτο, ναι. Συνωνυμία, ματμουαζέλ, απλή συνωνυμία. Και σκεφτούμε τίτλα. Ναι, πράγματι. Τώρα που σας βλέπω, δεν είστε μου Πασχαλής. Δόξα τω Θεώ. Γιατί ο Πασχαλής μου ήταν κούκλος, ενώ εσείς παχνού είσαστε πανούκλος. Θα γυρίσει όμως, δεν με πειράζει, εγώ θα περιμένω. Θα γυρίσει. Γιατί είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλον. Nous sommes faits l'un pour l'autre. N'est-ce pas? Oh là là. Oui. Oui, mademoiselle. Absolument. Είσαστε καλύτερα, καλή μου. Αλλιώς να μην φύγω. Non, non, ça va, ça va. Πού θα πάτε? Entrez. Καλησπέρα, ματμαζέλ. Καθυστερημένα, δυστυχώς, έμαθα από τις μαθήτριες, περνώντας από τους γειτόνες τους για να βεβαιωθώ ότι κοιμούνται στην ώρα τους, ότι σας συνέβη, πάθατε, να μην το πω παράνοια, να μην το πω παράκρουση, να το πω παρεξήγηση. Merci, είμαι καλά τώρα, με σημείς. Είμαι τόσο καλά που είπα στη ματμαζέλ Ζωή ότι δεν χρειάζεται να μείνει μαζί μου, θέλει να βγει. Πώς θα βγει? Γιατί θα βγει? Με ποιον θα βγει? Αυτό είναι δικός μου λογαριασμός. Ας μην αρχίσουμε τα ίδια, κύριε Διευθυντά. Όχι, τα ίδια θα βγήσουμε, Δεσποινής. Είστε υποχρεωμένοι να δίνετε το καλό παράδειγμα στις μαθήτριες. Αν είπατε στις κοπέλες, αν δεν συνοδεύονται από τον πατέρα τους ή τον αδερφό τους, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους δρόμους. Αντίο. 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 Μου είπα αντίο. Φτιασιδόθηκε με τα καγιόνια της και πήρε τους δρόμους. Πού πάει? Je ne sais pas. Μην μου λέτε εμένα, ζεσαι πα. Ξέρετε και παραξέρετε. Πού πάει? Μα δεν πρόλαβε να μου πει. Θα μου έλεγε, αλλά εκείνη τη στιγμή vous êtes entré, μπήκατε. Δεν μπορούσα να αργήσω δύο λεπτά. Και εσείς ποιον φαντάζεστε ότι πάει να συναντήσει? Δεν φαντάζομαι. Όμως. Δυο χιλικά τα κόκκινα στοιχιώνουν το μυαλό μου. Μια κατακόκκινη βελούδινη φωτιά. Να προσπεράσω θα πρέπει, αν θέλω το καλό μου. Μα του έρωτα καρφώθηκε γερά η σαϊτιά. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί,
Αφού η αγάπη μου είναι καταδικασμένη, είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Είναι τα χείλη σου μια μόνιμη απειλή. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Διεκδικώ μονάχα ένα φιλί. Μπορεί εμένα να θεωρούσε η Δεσπούλα μαύρο πρόβατο, αλλά κι άλλο μέλος της οικογένειας έμελε να τη βασανίσει. Ο Παύλος. Ο διάδοχος, όπως τον αποκαλούσε. Από μικρός αψήφισε τη μητρική κυριαρχία και όχι μόνο εκδήλωσε προοδευτικές πολιτικές αντιλήψεις, αν είναι δυνατόν ένας μεταξάς. Αλλά αψήφισε και την οικογενειακή παράδοση, που τον ήθελε συνέχεια του πατέρα του, φιλόλογο και διευθυντή του Δηλιάνιου Παρθεναγωγείου. Έπρεπε να του έχει πήξει τα λογιά από τότε που ήταν μικρό, γιατί πάντα ξεροκέφαλε τον και ατίθασο. Αλλά εσύ δεν έχει πήγμη και ράβει, φτάσαμε τώρα. Αποφάσισε, λέει, να μην σπουδάσει φιλόλογο και να μην γίνει διευθυντή του Παρθεναγωγείου. Από πού και πού αποφάσισε? Σε αυτό το σπίτι αποφασίζει εσύ. Εγώ? Από πότε? Εσύ δεν είσαι αρχηγό τη οικογένεια. Σήκω. Σήκω να διευθύνει το σπίτι. Τι πανέστο είσαι. Συμμένω σε μία και τέρατα δίπλα σου. Τι να κάνω κι εγώ μια αδύναμη γυναίκα. Σήκω, σήκω, πάρε θέση. Κάτσε, κάτσε, Δεσπούλα. Όχι, τι ωραία είναι. Χαράματα. Τι χρυφά του μουρμούρα είναι αυτή. Μάτι δεν μ' άφησε να κλείσω. Πώς θα διδάξω τα κορίτσια σήμερα? Θα με παρέπνουν στην τάξη. Πώς θα διδάξει σήμερα, σκέφτεσαι, Μίμη? Αυτό ήταν πάντα το πρόβλημά σου. Ότι ήσουν κοντόθαλμος. Σκεφτόσουμε να το λίγο μετά και όχι μακροπρόθεσμα το πολύ μετά. Δεν με βλέπω να ζω πολύ μετά, Δεσπούλα. Με τέτοιες κακουχίες που περνάω, άμα δεν κλείνω μάτι. Ναι, βγάλαμε και κρινιάρα τώρα. Που βλέπω την καταστροφή να έρχεται και θέλω να την προλάβω. Μα ποια καταστροφή? Μια κουβέντα είπε στα νεύρα του. Εγώ νομίζω ότι το έκανε έτσι για να μας πικάρει. Είναι παιδί ακόμα. Έχει παραταταμένη εφηβεία. Μας πηγαίνει κόντρα έτσι για να μας πηγαίνει κόντρα. Έτσι νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Αν πάρει κιόλας το χαρακτήρα σου και θέλει να κάνει πάντα το δικό του. Θέλω εγώ να κάνω το δικό μου? Πάντα. Σήκω. Νύψου, σκουπίσου, ντύσου. Θα του μιλήσεις τώρα? Όχι, όχι, όχι τώρα. Είναι πολύ πρωί, θα κοιμάται τώρα. Θα τον περιμένουμε. Μόλις ξυπνήσει θα τον αρπάξεις. Κάτσε! Έχω τα νύχια σου στη σάρκα μου! Κάνε κάτι, Μίμη, θα τρελαθώ! Το Δελιγιάννη θα πέσει στα χέρια αυτινής! Φωνάω! Τι έγινε? Πέρασε ο Κυρδήμος με την κουδούνα. Δεν τον άκουσα. Ούτε εγώ. Χάσαμε το πρωινό. Πού είναι η μαρμελάδα? Ησύχασε, Θεόνη. Εγώ είμαι. Θέλω κάτι να σου πω. Να πάτε αλλού να τα πείτε. Θέλω να κοιμηθώ στο και 5 και 10 λεπτάκια ακόμη. Κι εγώ. Σοκολάτα. Έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα. Ηλίθιες. Τι έπαθες πρωί πρωί? Εσύ ζευναρού. Θεόνη, δεν έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα. Συνέχεια τριγύρισε στο μυαλό μου η εικόνα του γιού του κυρίου διευθυντή που φυλάγε την Παρακατιανή. Πότε τη φίλησε? Τους είδε στο δασάκι? Ποιο δασάκι? Στην εκδρομή. Προς Ασεώνους δεν τη φίλησε όταν την έβγαλε από τη λίμνη. Μα αυτό ήταν το φίλο της ζωής. Φίλη ήταν πάντως. Θα ήθελα να το δώσει και σε μένα. Εντάξει. Μπορεί ο πατέρας του να μην έχει τόσα λεφτά όσα έχει ο μπαμπάς, αλλά δεν είναι και κανένας τελευταίος. Διευθυντής είναι. Η Αλίκη του πέφτει πολύ φτωχιά, δεν είναι της τάξης του, δεν έχει καμιά ελπίδα. Εγώ δεν ξέρω αν τον βλέπω σοβαρά από τώρα, αλλά αυτό το φιλί το θέλω. Σπάρω πρώτα αυτό το φιλί και μετά αποφασίζω τι θα κάνω. Τι λες κι εσύ, Θεόνη? Θεόνη, 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 ξύπνα! Γιατί μιλάτε με νοήματα, κοφάλαλοι είσαστε. Πάψε και εσύ, δούλα, που θες να ξέρεις όλα. Πρωί-πρωί, μην τυχόν και δεν με αποπάρετε. Πήγαινε σουλτάνα τώρα στο Παρθεναγωγείο. Εμείς δεν θα σε χρειαστούμε άλλο εδώ. Μάλιστα.
Πηγαίνω γιατί περιμένω και το Μιλωνά να με φέρει το αλεύρι να κάνουμε ψωμί. Απεχθές έπρεπε να με το είχε φέρει. Αυτός ο καινούριος λίγο χασομέρης με φαίνεται. Μιλήστε του κι εσείς, κυρία Μίμη. Έχει αλλού πρώτα να μιλήσει ο κύριος Μίμης. Πήγαινε. Πήγαινε, καλή μου, πήγαινε. Πάνω. Εσύ βρεθεί, τι κάνεις? Θέλω να παίξω κι εγώ αυτό που παίζετε. Δεν παίζουνε, θείε. Η μαμά και η γιαγιά λένε στον μπαμπά να μου μιλήσει. Πες μου, πατέρα, τι θες να μου πεις, ακούω. Ένα παιδί μου, είπες μια κουβέντα χθες που μας πίκρανε, μας πλήγωσε, Παύλο μου. Εγώ βέβαια κατάλαβα ότι το είπες εν βρασμό, έτσι στα νεύρα σου, και καθησύχασα τη μητέρα σου. Της λέω, αλλιώς θα τα πει ο Παύλος μας σήμερα. Παύλο μας. Όχι. Ό,τι είπα χθες ισχύει. Εγώ δεν συνηθίζω να λέω και να ξελέω. Ισχύει ότι δεν θέλεις να σπουδάσεις φιλόλογος? Φιλόλογος. Ισχύει ότι δεν θα κληρονομήσεις το Δελιγιάννιο? Το Δελιγιάννιο. Ναι, ισχύει και πάρτε το απόφαση. Εγώ πηγαίνω στην βιβλιοθήκη να διαβάσω. Μίμη, Μίμη, τον άκουσες? Τον άκουσες? Τον άκουσα, κουφός είμαι. Και θα τα αφήσεις έτσι? Έτσι? Όχι, δεν θα τα αφήσω έτσι. Πάω να το μιλήσω. Παύλο, σου μιλάει ο πατέρα σου! Όχι, πατέρα. Τι όχι? Όχι, δεν το κάνω από πείσμα. Απλά δεν θέλω να γίνω φιλόλογος. Δεν μου πάει. Από καιρό ονειρεύομαι να γίνω κάτι άλλο. Και χθες που έσωσα τη ζωή της Αλίκης, το επιβεβαίωσα και μέσα μου. Θες να γίνεις γιατρός? Ακριβώς, πατέρα. Μέσω της ιατρικής αισθάνομαι ότι θα επιτελέσω λειτουργήμα. Μα και ο εκπαιδευτικός λειτουργήμα επιτελεί, αγόρι μου. Μπορεί να μη σώσει ζωές, αλλά σώσει ψυχές. Ας πούμε, διδάσκοντας ποίηση, ανασύρεις μέσα από τον άνθρωπο τα πιο σπάνια, τα πιο βαθιά, τα πιο ανώτερα συναισθήματα. Ναι, και αφού τελειώσει το Δελιγιάννη, ο πατέρα, αυτά τα ανώτερα συναισθήματα τα κάνουν σου τζουκάκια. Τι θες να πεις με αυτό? Ότι τις πρόχνεται να γίνουν νοικοκυρές. Αυτό που είπες για τις νοικοκυρές είναι μέγα λάθος. Ποιος σου είπε ότι οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν μόνο το ψάρι? Πάκι! Πνιγότανε! Και της έδωσα το φιλί της ζωής. Πνιγότανε? Πού πνιγότανε? Αν θα μου πεις, είναι πολύ βαθιά αυτή η βιβλιοθήκη και άμα δεν ξέρεις καλό κολύμπι, πνίγεσαι! Φύγε από το Παρθαναγωγείο, βρε! Σε κουμπί σου! Ναι, θα σε κόψω κομματάκια! Και σένα θα σε κόψω κομματάκια! Και θα έχω πολλή δουλειά. Δεν έφταιγε μόνο ο Πάκης, πατέρα. Η Παπαδογιαννάκη πνιγότανε. Όχι στη θάλασσα βέβαια, ούτε στη λίμνη, αλλά ήπιε ένα ποτήρι νερό και στραβοκατάπια. Και ο κύριος Πάκης ήρθε να της δώσει το φίλι της ζωής αντί για τον κύριο Παύλο. Αμά, για αυτού του είδους το πνίξιμο δεν χρειάζεται φίλι της ζωής, χρειάζεται χτύπημα στην πλάτη. Θες και εσύ? Όχι. Όπως βλέπεις, Ιέ μου, και με τις μαθήτριες και με το φίλο σου είμαι πολύ αυστηρός. Όπως επίσης είμαι πολύ αυστηρός και με το άλλο πρόσωπο που ξέρεις. Και στο τονίζω αυτό, γιατί με πλήγωσαν πολύ αυτά που είπες πριν, Ιέ μου. Εγώ τα παντελόνια που φοράω τα τιμώ, Ιέ μου. Εσύ μάτσου, γιατί δεν είσαι στο μάθημά σου? Μου ζήτησε ο κύριος Παγουρέλας να φωνάξω τις μαθητριές μου. Μάλιστα. Εγώ τα παντελόνια που φοράω τα τιμώ. Όλη αυτή η αναστάτωση έγινε για να κερδίσουν τα κορίτσια ένα φιλί σας, κύριε Μεταξά? Δεν ξέρω και ούτε με ενδιαφέρει. Μάλλον θέλουν να ζήσουν αυτό που έζησα, γιατί δεν ξέρουν πόσο απέσιο ήταν. Τόσο απέσιο ήταν το φιλί? Όχι. Το φιλί δεν το κατάλαβα. Η αίσθηση του πνιγμού ήταν απέσια. Γιατί νιώθεις ότι πεθαίνεις. Πάντως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Παρακαλώ. Πρέπει να επιστρέψω στο μάθημά μου. Ναι, και εγώ πρέπει να συνεχίσω τη μελέτη μου, που από εδώ και πέρα θα είναι διπλή. Γιατί? Γιατί από φυσική και χημεία δεν ξέρω τίποτα. Μέχρι τώρα προετοιμαζόμουν για φιλόλογος. Αλλάξατε κατεύθυνση. Και πού θα δώσετε? Στην ιατρική. Οπότε δεν θα είμαστε συμφοιτητές, γιατί εγώ θα δώσω στη φιλοσοφική. Μπορούμε να βλεπόμαστε όμως. Αν περάσουμε στην ίδια πόλη, βλεπόμαστε. Πρέπει να. Και εγώ πρέπει να. Αντίο. Αντίο. Αν δεν φύγεις πρώτη, δεν θα φύγω.
Ναι, καλά εδώ. Ευχαρίστω. Έχει αντιληφθεί ότι με σένα γελάνε οι συμμαθητρία σου? Δεν του δίνω σημασία. Είναι χαζές. Όχι, εσύ είσαι χαζή. Και συγχρόνως ξεδιάντροπη. Που κάνεις κόρτες στον καθηγητή σου. Δεν κάνω κάτι κακό, κύριε καθηγητά. Για να γίνει κάτι κακό, πρέπει να το θέλετε κι εσείς. Σκασμός! Τέτοιου είδους προστιχές δεν περνάνε σε μένα. Δεν ξέρω τι γνώμη έχει σηματίσει για μένα. Αλλά είμαι άνθρωπος πολύ αυστηρών αρχών. Καλημέρα! Έχετε δουλειά? Διάλειμμα είναι καλέ, πάρτε κι εσείς μια ανάσα. Έφερα τυρόπιτα. Φτιαγμένη από τα χεράκια μου. Και αφού μόνο εσείς λείπατε από το γραφείο καθηγητών, είπα: κρίμα είναι ο κύριος Παγουρέλης να με δοκιμάσει την τυρόπιτά μου. Νίκα, μπορείς να πηγαίνεις. Μάλιστα, κυρία καθηγητά. Έλα, παιδί μου. Πολύ άγριος είσαι με τις μαθητριές σου. Και θα γίνω και με άλλη. Πριν από 2 λεπτά χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. Ναι. Δηλαδή πήγε στο γραφείο των καθηγητών. Ναι. Δεν με βρήκες εκεί και άρχισες να με ψάχνεις? Ναι, το ομολογώ. Είσαι το πάθος. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Τα πάθη δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτα. Ναι, άμα είναι ελεγχόμενα, δεν είναι πάθη. Μη σου είπα, μη! Μη σου είπα! Δύο λόγια σου και πρέπει να τα βάλεις καλά στο μυαλό σου. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Ο άντρας σου, όσο αφελής και να είναι, κάποια στιγμή θα τα καταλάβει όλα. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω, δεν έπρεπε να μπλέξουμε γυναίκα συναδέλφου. Τι κάνεις εκεί, καλέ? Φύγε, φύγε. Πού να πάω, αφού εσένα ψάχνω, παλιό και χαλατζή. Πιο σιγά, μη φωνάζεις. Θα φωνάζω, μπρε, θα φωνάζω. Τώρα σε βάλανε οι φίλοι σου οι ασφαλίτες να παρακολουθείς και από τις κλειδαρότρυπες. Την καρέκλα, την καρέκλα. Μόνη μου. Μπράβο, Μαρίκα. Λες να μας ακούσει ο Ρουφιάνος. Ο Θεός βοηθός. Φύγε. Τα πράγματα. Τη δυρόπιτα. Ένα κομματάκι, μωρό μου. Όχι τώρα. Αλλά, μωρό μου. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δουλειά σου είναι γενικών καθηκόντων και όχι γενικών παρακολουθήσεων. Δουλειά μου είναι να διαφυλάτω τις ελληνοορθόδοξες αρχές, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και αυτό που μόλις είδα διαταράσει άκρος αυτό το τρίπτυχο. Δεν καταλαβαίνω τι με λες, αλλά ο Μιλωνάς πάλι δεν ήρθε. Και θα διαταραχθεί το τρίπτυχον αλεύρι ψωμί γεμάτα στομάχα. Και εγώ πρέπει τα κορίτσια μνηστικά δεν θα τα φύγω. Τα ακούς? Τράβα να τον βρεις τώρα. Άσε με, σου λέω, να δω κάτι. Εδώ θα βγάλω λαγό. Γεια σας. Γεια σας. Εσείς είστε ο λαγός. Τι? Τίποτα, τίποτα. Σμυρναίκες πολυλογίες. Πού είναι? Ποιος? Μόνος σας ήσασταν μέσα. Ναι, γιατί ρωτάς? Γιατί περνώντας άκουσα ομιλίες. Ναι, μονολογώ όταν διορθώνω τα τετράδια. Συγχύζομαι από τα λάθη που κάνουν οι μαθητριές μου. Θα τα πούμε αργότερα. Το παράθυρο θα φύγε. Δεν μπορεί. Τι λες, μωρέ? Καταραμένη. Εξαιτίας σου έχασα το λαγό. Αλλά θα τον πετύχω. Πού θα μου πάει? Άμα τον επετύχεις, φέρε τον μου να σαν τον κάνω στη φαδογιά. Άντε να βρεις το Μιλωνά τώρα. Πήγαινε να βρεις το Μιλωνά. Δρόμο. Άστα. Έχουμε μεγάλες φασαρίες στο σπίτι, παιδί μου. Γιατί, τι συνέβη? Ο Παύλος, μου φαίνεται πως μούμιασε και βγήκε αντάρτης. Δήλωσε φαρσός ότι δεν θέλει να σπουδάσει φιλόλογος. Δεν θέλει να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα, του είπε. Οχ, φαντάζομαι, Τούρκος θα γίνει ο κύριος διευθυντής. Πιο τουρκάλες γίνανε οι γνωστές. Φρενιάσανε κυριολεκτικά. Φοβούνται μην αφήσω σε σένα το παρθεναγωγείο που είσαι καθηγήτρια. Καταρχάς, αυτό το θα τα αφήσω σε σένα δεν θέλω να τα ακούω καθόλου. Είσαι πολύ νέος ακόμα. Και πραγματικά, θεία μου, εύχομαι για πολλά πολλά χρόνια ακόμα να είσαι ευτυχισμένος, υγιής και να ζωγραφίζεις πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου. Και επειδή πιστεύω πως με αγαπάς αληθινά, θα αφήσω σε σένα το παρθεναγωγείο. Θεία, σταμάτα, είναι γρουσουζιά να το λες αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόθεσή σου. Αλλά εγώ το παρθεναγωγείο έτσι κι αλλιώς δεν το θέλω. Η ιδέα της ιδιοκτησίας είναι καταπιεστική. Άλλωστε, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο μεθαύριο. Και με φαντάζεσαι διευθύντρια στο παρθεναγωγείο? Εδώ και οι τείχοι ακόμα έχουν ποτιστεί από το post verba verbera. Και όποιος διευθυντής σκεφτεί να το αλλάξει αυτό, θα πέσουν οι τείχοι και θα τον πλακώσουν. Τι έγινε?
Νόμιζα πως κάποιος είναι. Post verba verbela, Σωτηράκη. Έτσι θα της πω της Λάμιας. Χρόνια θέλω να της το πω, αλλά κάθε φορά που τη βλέπω κόβομαι. Όχι, δεν φοβάμαι το Σολομό, και όχι και το Σολομό το ερευνητικό μας ποιητή, ας πούμε. Μάθε λοιπόν ότι οι νοικοκυρές πρέπει να είναι ιδιαζόντως καλλιεργημένες και εκλεπτισμένες για να μπορούν να σταθούν άξια πίσω από τον άντρα τους. Πίσω. Είπες πίσω. Ναι. Γι' αυτό τις προετοιμάζεται. Λοιπόν, εμένα αυτό το πίσω δεν με αφορά. Θέλω η γυναίκα που θα πάρω να στέκεται δίπλα μου. Ίση με μένα. Ίση. Ποιος τα μαθαίνει αυτά, η φεμινίστρια, η θεία σου? Πολύ σκεπτόμενοι άνθρωποι τα πρεσβεύουν, όχι μόνο η θεία μου. Αναρχικοί τα πρεσβεύουν αυτά, αγόρι μου. Αναρχικοί που θέλουν να καταστρέψουν τη δομή της οικογένειας και της κοινωνίας. Εσύ, άκουσε με καλά. Η γυναίκα δεν γεννήθηκε ίση με τον άντρα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ. Και από ένα πλευρουδάκι του έπλασε και την Εύα. Εσύ θες να σου υψώνει φωνή ένα παΐδι? Λοιπόν, αυτό που με τρελαίνει με σένα, ρε πατέρα, είναι αυτή η αντίφαση της ζωής σου. Απ' τη μία τα λες και τα πιστεύεις μάλιστα, και απ' την άλλη κάθεσαι σούζα μπροστά στη μαμά. Ποιο κάθε σούζα? Τι ήταν αυτό που σε στόμισε τώρα, παιδί μου? Την αλήθεια. Ουσιαστικά η μάνα φοράει τα παντελόνια στο σπίτι. Πόρτο πίσω αυτό που είπες, είναι πολύ βαρύ. Να ανακαλέσεις αμέσως. Όχι, ρε πατέρα, αφού θες να ζεις με στο ψέμα σου, ζήσε. Εγώ πάντως λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Έλα εδώ! Έλα εδώ, κάνεις λάθος! Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος! Κάνεις λάθος, Παύλο! Εξευτελείς την. Ζήτω, ζήτω η πατρίς μας, η γλυκιά μας η Ελλάς. Σήμερα αυτό το άσμα άκουσα και το γιο μου να το μουρμουρίζει. Θα τους το μάθανε στην Αιών. Είναι από τα τραγούδια που πρέπει και εγώ να μάθω να διδάσκω στις μαθήτριες. Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο, μόνο τέτοια τραγούδια πρέπει να τις μαθαίνω. Αμάν πια με αυτές τις εγκυκλίους. Καλημέρα. Καλημέρα. Bonjour. Δεν είναι ανάγκη να τις ακολουθούμε και κατά γράμμα. Βέβαια θα μου πείτε, έχουν γεμίσει τα ξερονίσια από καθηγητές που δεν τις ακολουθούν. Φυρί, φυρί, το πάτε δεσποινής μου να σας στείλουν και εσάς διακοπούλες. Ω, cher Zoe, πόσο θα ήθελα να πάμε μαζί. Πού, στα ξερονίσια? Με oui, j'adore les îles. Λατρεύω τα νησιά. Αλλά τα καλοκαίρια δεν φεύγω ποτέ. Μην έρθει μου ο Πασκαλής και δεν με βρει. Τόσα χρόνια τον περιμένω. Και εγώ θα πάω να νοιαστώ σε μια παραλία και θα τον χάσω. Ω, oh, no. Δεν θα το κάνω ποτέ. Μισώ και πάω. Ζαμπέ θα βγει. Αδίκως εξανίστασε, καλή μου. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα νησιά. Καλύτερα μη σώσεις και πας. Γιατί τι έχει, κουνούπια, de moustique? Όχι, de moustique δεν έχει. Αλλά ας τα αφήσουμε καλύτερα. Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλημέρα. Bonjour, monsieur Rodolphe. Άσε, τι συνέβη χθες. Έχει σημασία, πρέπει να μου εξηγήσεις. Τι εννοείς, εγώ λέω για χθες που δεν μπόρεσα να έρθω. Δεν μπόρεσες, δεν ήθελες, τι κι αν σε περίμενα σαν λήθιος. Δικαίωμά σου να μετανιώσεις και να μην έρθεις. Τι να μετανιώσω? Αυτές οι κυκλοθυμίες με τον εραστόν. Εμείς είμαστε φίλοι. Θα έστεινα ποτέ το φίλο μου αν δεν υπήρχε σοβαρός λόγος? Χθες το βράδυ ήρθε ο κύριος διευθυντής και μόλις κατάλαβε ότι θέλω να βγω έξω, μου απαγόρευσε την έξοδο. Γιατί λέει, οι ανύπαντρες γυναίκες και δύο δασκάλες δεν πρέπει να κυκλοφορούν μόνα στη νύχτα. Και εσύ, ανυπότακτη, τον άκουσες. Εσύ, που παριστάνεις πως δεν σηκώνεις μύγα στο σπάθι σου. Είπα μια φορά να κάνω πίσω, γιατί ήταν τεταμένα τα πνεύματα. Εμένα πάλι μου πέρασε από το μυαλό ότι το έκανες για να με στήσεις. Να περιμένω. Κλασικό γυναικείο Νάζι. Και για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσω ένα κλασικό γυναικείο Νάζι? Ειδικά σε σένα. Η γυναικεία φιλαρέσκεια είναι ένας λόγος. Κάποιες θέλουν να αρέσουν σε όλους. Αυτή τη γνώμη είσαι για μένα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος πια να μιλάμε. Σαν να τα τσουγκρίσατε, συνάδελφε με τη συνάδελφο. Πώς έτσι, αφού είστε ιδίων αντιλήψεων. Είστε και περίεργοι και κουτσομπόλιδες. Ορίστε, εξαιτίας σου καθυστέρησα. Πηγαίνω να διδάξω και καθυστερημένους και πικραμένους. Πάρ' το πίσω αυτό που είπες. Όχι, η μαμά σε κάνει ό,τι θέλει. Μην το ξαναπείς αυτό. Τουλάχιστον όχι, δυνατά έχεις ακούσει. Θα έρθει άραγε σήμερα. Κάθε μέρα έρχεται. Και περνάει υποχρεωτικά από εδώ για να πάει στη βιβλιοθήκη. Θα το κάνεις. Θα το κάνω. Γιατί μοιάζει με τον Γκάρι Κούπερ. Σβήνω! Κύριε Μάχα, βοήθεια! Υποθύμησε! Σώστε την! Ξέρετε εσείς! Τι έπαθε, μήπως είναι νηστική? Δεν ξέρω! Ξαφνικά σωριάστηκε! Δεν της δίνετε! Τι? Τι θα της κάνετε? Θα προσπαθήσω να την συνεφέρω. Σιγά! Με το μαλακό πονάω! Δεν της δίνετε καλύτερα το φιλί της ζωής! Αφού συνήλθε! Χάνομαι! Να το! Πρέπει να της δώσετε το φιλί της ζωής! Όχι, το φιλί της ζωής το δίνουν σε όποιο πνίγεται. Με χαστούκάκια συνέρχονται οι λιπόθυμοι. Άρα. Μη χτυπάτε άλλο. Αισθάνομαι καλύτερα.
Χαίρομαι που βοήθησα. Άντε, καλό μάθημα. Ευχαριστούμε. Αθανασία, ρεζίλη γίναμε, μην μου μιλάς. Τι πάθατε, μην μπεις. Η Ελένη έκανε ότι λιποθύμησε και να της δώσει ο κύριος Παύλος το φιλί της ζωής. Και τι έγινε. Τι να γίνει. Μετάραξε στα γαστούκια επειδή το φιλί της ζωής το δίνουν όταν πνίγεσαι. Χρήσιμη αυτή η πληροφορία. Τι εννοείς. Ελένη, εσύ απέτυχες. Κάνε στην άκρη τώρα. Θα δοκιμάσει μια πιο όμορφη και πιο πλούσια. Μπα, κανένα φούρνο τα γκρεμίστηκε. Τι κάνεις εσύ εδώ πρωί-πρωί. Δεν βλέπεις. Μελετάω. Ναι, πώς ξύπνησες τόσο πρωί δεν καταλαβαίνω. Εσύ συνήθως έρχεσαι κατά το μεσημεράκι. Και όχι για να μελετήσεις, αλλά για να κάνεις νταραβέρι με τα κορίτσια. Με ξύπνησαν το πρωί οι φωνές των γονιών μου. Μαλώνανε. Γιατί? Ο πατέρας μου έχει νεύρα γιατί η μάνα μου δεν του κάθεται. Σταμάτα. Τι σταμάτα. Εσύ με ρώτησες να σου πω. Συνέχεια του λέει: δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη, έχω πονοκέφαλο. Και αυτός θέλει όλη την ώρα, ε. Είναι ερωτήλος, μου μοιάσε. Άντε διάβασε, ρε, ερωτήλε, που σου μοιάσε κιόλας. Πω, πω. Τι διαβάζεις? Γεωμετρία. Γεωμετρία και ποπό δεν πάει. Τι διαβάζεις? Απ' έξω γεωμετρία είναι. Από μέσα. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Καθίστε. Πού είναι εδώ ο πρωτοθρανείο? Η Τσαρούχα και η Παπαδογιαννάκη λείπουν. Δηλαδή η Χοντρή και η Απέσια. Μάζεψε τη γλώσσα σου, Νίκα. Συγγνώμη. Πού είναι οι συμμαθητριές σας? Μήπως είναι άρρωστες, ξέρει καμία? Διάβαζαν στη βιβλιοθήκη, ίσως ξεχάστηκαν. Διάβαζαν. Οι συγκεκριμένες είναι λίγο δύσκολο. Τι διάβαζαν? Λεβί, πήγαινε στη βιβλιοθήκη και αν όντως έχουν ξεχαστεί, πες τους να έρθουν. Θα πάω εγώ στη βιβλιοθήκη. Γιατί? Η Λεβί είναι λίγο αδιάθετη. Δίχη. Μάλιστα. Είμαι λίγο κρυωμένη. Και δίχω. Μπορώ να πάω? Καλώς. Πήγαινε. Να, αυτό το βιβλίο είναι το καλύτερο για σένα. Θα το έλεγα μαθηματικά για χάριους. Κάτσε να βρούμε και τίποτα άλλο. Πού είναι? Δεν είναι! Σσσ, από εκεί πίσω πρέπει να... Θα το πάρεις επιτέλους απόφαση. Έχω χάσει το μισομάθημα. Πέφτω. Βοήθεια! Η Λουκία πνίγεται! Βοήθεια! Ποτήρι νερό και στραβοκατάπια! Άσε, έχουν βρει αυτό τώρα τα κορίτσια. Κάνουν ό,τι υποθυμούν γιατί θέλουν το φιλί της ζωής. Και γιατί δεν τους το δίνουμε? Φύγηκε! Φύγε καλέ εσύ! Φύγε! Ποιος φώναξε, βοή! Τσαρούχα! Τίποτα! Πώς τίποτα! Τι ήταν αυτό το καπακωτό? Η μαθήτρια από κάτω και εσύ από πάνω. Είναι ότι... Ότι και εγώ ξέρω τι είναι. Τι? Πήρε τον αέρα από την αρχή. Πιθανόν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι λιγόστεψε ο αέρας από τότε που παντρευτήκαμε. Δεν ξέρω, Σωτηράκη. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι πνίγομαι. Ότι δεν μπορώ να ασάνω. Μίμη! Για μάσκα οξυγόνου! Τι έχεις? Ο Παύλος, σε σύγχυσε και αυτό σου δημιουργεί αναπνευστικά προβλήματα. Ηρέμησε, αγάπη μου. Εγώ είμαι δίπλα σου τώρα. Το οξυγόνο σου. Αυτά ακριβώς έλεγα πριν από λίγο στο Σωτηράκι. Και πώς από εδώ οξυγόνο? Τι πώς από εδώ? Για να μάθω. Σαν να μένα κάρβουνα είναι. Τι έκανες με το γιο σου? Μόλις τον πότισα. Τι? Τσακωθήκατε? Του έριξες νερό στη μούρη? Ελπίζω μην τον έκανες μουσκεμα γιατί έχει περάσει οξία πνευμονία. Ο Σωτηράκης. Ο διάδοχος. Η σχέση μας είναι ο πύργος Βαβέλ. Του άλλαξε γνώμη τα λικά του Παύλου. Θα γίνει φιλόλογος. Θα γίνει γιατρός. Τι? Γιατρός? Δεν είναι και τόσο επιλήψιμο το γιατρός, Δεσπούλα. Οτιδήποτε άλλο εκτός από εκπαιδευτικός είναι. Μέχρι μαθηματικός το επιτρέπουμε. Ή θρησκευτικός. Άντε, καθηγήτρια οικοκυρικών. Το ριζικό του είναι τούτο εδώ το σχολείο. Εδώ θα ζήσει για πάντα και θα διδάσκει. Δεν μπορούμε να τον υποχρεώσουμε κιόλας, Δεσπούλα. Αν μπορούμε, λέει. Πού είναι στη βιβλιοθήκη? Πάω να του μιλήσω. Σαν καλή γονείς οφείλουμε να το σπρώξουμε στο συμφέρον μας. Μου. Του.
Θεσπούλα, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να μας ακούσει όλο το παρθεναγωγείο. Δεν θέλω φωνές και δεν θέλω σκηνές. Άσε, θα προσπαθήσω να το μεταπίσω εγώ με το μαλακό. Γιατί με το μαλακό? Γιατί δεν τον αγριεύεις? Μόνο σε μένα ξέρεις να κάνεις τον άγριο. Εξαντλείς όλη σου τη βαρβαρότητα σε μια ανυπεράσπιστη γυναίκα. Όχι και ανυπεράσπιστη εσύ, Δεσπούλα. Εσύ πρέπει να είσαι ο λόγος που ο Χίτλερ δεν αποφασίζει να εισβάλλει στην Ελλάδα. Άσε τα αστεία, Μίμη. Πάω σπίτι. Μη γυρίσεις αν δεν του έχεις γυρίσει τα μυαλά. Μίμη, θα το πω σπαρτιάτικα. Ήταν η επιτάς. Στο τάς με βλέπω. Καλημέρα, κύριε Παγουρέλη. Καλημέρα, κυρία Πολεξανή. Είστε καλά? Πώς μπορεί να είναι καλά μια μάνα όταν δεν είναι καλά το παιδί της? Όλα μου το αδικούνε το γλυκό μου, το καλό μου. Μα ποιος? Όλοι. Ο κύριος Μεταξάς σήμερα τον επέπληξε και τον έδιωξε από το σχολείο γιατί λέει προσπάθησε να φιλήσει μια μαθήτρια. Μα τι φταίει αυτός που είναι ωραίος και οι μικρές του ρίχνονται? Ξέρετε τι είναι αυτές? Κάτι ξέρω κι εγώ. Γι' αυτό ήρθα εδώ στον κύριο Μεταξά. Να διαμαρτυρηθώ για το σπλάχνο μου. Αχ, κύριε Παγουρέλη, μια και σας πέτυχα. Έχω χάσει τα μέτρα σας και δεν μπορώ να σας ράψω εκείνο το παντελόνι που θέλατε. Ωραία, θα περάσω από το σπίτι. Όχι καλέ. Εγώ έχω πάντα μια μεζούρα μαζί μου. Α. Για δύο πράγματα μπορώ να πενευθώ. Ότι είμαι καλή μοδίστρα και καλή μάνα. Μισό λεπτό να σας πάρω μέτρα. Όχι και στο διάδρομο που περνάνε οι μαθήτριες. Πάμε καλύτερα στη βιβλιοθήκη. Παρακαλώ. Όπα, αυτό το στιφάδο θα το φάμε τελικά. Γεια σου, Παύλο, κόρη μου, διαβάζεις? Δεν θα σε ενοχλήσουμε καθόλου. Δύο λεπτάκια μόνο, γιατί θέλω να πάρω τα μέτρα του κυρίου Παγουρέλη, επειδή του φτιάχνω ένα παντελόνι. Γεια σου, Παύλο. Εντάξει, με την ησυχία σας. Για να δούμε μέση. Είναι η πρώτη φορά που θα μου γράψετε. Ελπίζω να μου το κάνετε καλό. Είμαι η καλύτερη στην πόλη σε αυτή τη δουλειά. Το ξέρω ότι το κάνεις καλά. Μου το είπαν όλοι. Γι' αυτό είμαι και η πιο ακριβή. Πω, Σόδομα και Γόμορα. Δήμο. Κύριε Χουρμούζη, αν έχετε σκοπό να μπείτε στη βιβλιοθήκη, μην μπείτε, γιατί αυτή τη στιγμή μέσα στη βιβλιοθήκη γίνονται σημεία και τέρατα. Μη μου πεις πάλι για κομμουνιστικές συνωμοσίες. Σίγουρα θα πρέπει να είναι και κομμουνίστρια, αφού είναι τόσο ξετσίποτη. Ποια? Μια που δεν την έπιανε το μάτι μου. Τι? Ου! Πάτω! Κοραδιστή! Το πρωί τους πέτυχα κι αλλού. Και αυτός της έλεγε ότι δεν έπρεπε να μπλέξει με γυναίκα καθηγητή. Και αυτή, φαίνεται, του κάνει τα κόλπα της μετά και μετά του ξανατυλίγει. Και από ό,τι άκουσα, θα πρέπει να έχουν χρυσοπληρώσει τα κόλπα της πολλοί συμπολίτες μας. Καλά δεν είχα ψηλιαστεί εγώ την κυρία Πολυξένη, γιατί και εμένα με είχε κοιτάξει πράστικα καλά δύο φορές. Δεν είναι όλες οι γυναίκες σαν το μαρικάκι μου, που είναι βράχος ηθικής. Πρέπει να το πούμε στον κύριο Ματθαίο. Βέβαια. Είναι τραγικό για έναν άντρα να μην ξέρει τι γίνεται πίσω από την πλάτη του. Γιατί έχουμε παλαιά και καινή διαθήκη τσαρούχα? Γιατί? Εσύ δεν μου πεις γιατί, εσύ εξετάζεσαι. Στην αρχή ο Θεός έκανε την παλαιά διαθήκη, δηλαδή τη διαθήκη του, αλλά μετά το μετάνιωσε και έκανε μια καινούρια. Σιωπής, θεσμός! Και ποιο συμβολογράφο πήρε για να του κάνει τις διαθήκες του τσαρούχα? Τον Αβραάμ. Ο Νόε ήταν ο συμβολογράφος. Ούτε. Κύριε Μαργαρίτη, τους μπερδεύω αυτούς τους δύο, σας παρακαλώ. Κάτσε και το τούβλο! Σαν επίδεικτη μαθήσεως! Συγγνώμη κύριε συνάδελφε που διακόπτουμε. Αλλά είναι επίγον. Αχ βρε καημένε μου άνθρωπε, συμφορά που σε βρήκε. Τι? Τι συμβαίνει κύριε? Αμάρε βρε πιστάτη, το κοψοχόλιασες. Θα νομίζω ότι πέθανε κανένας δικός του. Θα του το φέρω εγώ με τρόπο.
Τι να μου φέρεις? Τι συμβαίνει? Κοίταξε, συνάδελφε. Πώς θα σου το πω τώρα. Όταν περνάς την πόρτα, σκύψε καλού κακού. Με βρουν τα κερατά σου. Τι? Προσπάθησα να είμαι διακριτικός. Έλα που θέλουμε να σου πούμε κάτι. Εσείς, νεαρές μου, να είστε ήσυχες. Ο καθηγητής σας θα λείψει για λίγο. Μην κουνήσετε από το θρανίο σας. Δεν νομίζω ότι έχω παρεξηγήσει, αγαπητή κυρία Πολυξένη. Εσείς μάλλον έχετε παρεξηγήσει την έννοια της σοβαρότητος, εάν μου λέτε ότι είναι σοβαρός. Δυστυχώς ο ιός σας δεν λέγεται σοβαρός, δεν λέγεται κόσμιος, λέγεται σαρδανάπαλος. Όχι, κύριε Μεταξά, κάνετε λάθος. Οι μικρές φταίνε. Αυτές πρέπει να μαζέψετε. Βέβαια, τις καταλαβαίνω και αυτές, γιατί ο γιος μου είναι ένα τρυφερό, ζουμερό αγόρι. Που όλες θέλουν να τον ζουπίξουν, να τον ξεφλουδίσουν και να τον δαγκώσουν. Τι λέτε, κυρία Πολυξένη, συνετιστείτε λίγο. Αγόρι είναι, δεν είναι γερμάς. Ναι, αλλά για αυτές είναι ο απαγορευμένος καρπός που όταν τον βλέπουν θέλουν να μαρτήσουν. Γι' αυτό και εγώ αυτόν τον απαγορευμένο καρπό τον άρπαξα και τον πέταξα έξω από το Παρθενολογείο, από τον Παράδεισο. Αχ, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Διευθυντά, δώστε του μια ευκαιρία ακόμα. Δεν ξέρετε τι τρυφερό πλάσμα είναι το χρυσό μου, το καλό μου. Καλά, μην κλάψετε κιόλας. Όχι, θα κλάψω.